Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε όπως και κάθε μεσημέρι, εκπομπή αναλυτής για να δούμε όλα τα θέματα της τοπικής, περιφερειακής και πανελλαδικής επικαιρότητας με τη ματιά του αναλυτή. Σήμερα ημέρα 5η 23 Ιουνίου 2022, αρκετά τα ζητήματα που έχουμε και σήμερα να συζητήσουμε, με αφού πρώτα όμως πούμε μια καλησπέρα πίσω από τις κάμερες, τον Χρήστο Ντοδελή. Χρήστο, καλησπέρα. Πίσω. Γίνεται πανικός, Χρήστο. Ήρθαμε και δοκιμάσαμε και εμείς σήμερα. Αμάν, εδώ είμαστε. Γιάννη Ζάχαρης. Αμάν, πανικός. Λοιπόν, δείτε, δεν πρόλαβε τίποτα να φάει. Δεν πρόλαβε πολύ σήμερα. Τίποτα. Δοκιμάσαμε και εμείς. Η συνταγή σήμερα πραγματικά, σήμερα νομίζω θα προβληθεί, έτσι. Είναι εξαιρετική, είναι περσική, έτσι, είναι από το Ιράν. Είναι εξαιρετική συνταγή και είναι απλή, πιο απλή πραγματικά δεν υπάρχει. Πραγματικά. Χρήστο, έβγαλες και το μικρόφωνο τώρα. Δεν πειράζει, έστω και έτσι. Πες μας ένα γεια, κάνε μας ένα... Χρήστος Δελής, θα τα πούμε, θα τα πούμε. Λοιπόν, μαγειρεύοντας απλά 5,5 ώρα, εδώ πραγματικά η συνταγή είναι υπέροχη. Θα δείτε, θα καταλάβετε τι εννοώ πραγματικά άμα τη δείτε. Γιατί παίρνετε και τηλέφωνα, να πούμε και γι' αυτό, που μπορείτε να βρείτε τις συνταγές στο 1news.gr. Αναρτώνται όλες οι συνταγές του Χρήστου του Δελή και στην εφημερίδα Αναλυτής φυσικά μπορείτε να τις βλέπετε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τις ειδήσεις μας. Πάμε να δούμε τι γίνεται, τι παίζει στην επικαιρότητα, τι συμβαίνει. Λοιπόν, δεν θα ξεκινήσουμε βέβαια τόσο ευχάριστα, δυστυχώς, γιατί. Λίγα λεπτά μετά τις 11 το πρωί έγινε γνωστός ο θάνατος μιας γυναίκας, ο πνιγμός, η οποία έχασε τις αισθήσεις της την ώρα που κολυμπούσε στην ακτή της Ραψάνης. Βλέπουμε και το σχετικό ρεπορτάζ αναρτημένο στο 1news.gr. Η γυναίκα αυτή, η άτυχη γυναίκα, ενώ κολυμπούσε, όπως είπαμε, έχασε τις αισθήσεις της. Άμεσα βρέθηκε ο ναυαγωσός της, έκανε κάρπα. Δεν μπόρεσε να την επαναφέρει, όπως και το ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ που έφτασε επίσης άμεσα στο σημείο. Ωστόσο, δυστυχώς δεν κατάφερε να την κρατήσουν στη ζωή τόσο οι διασώστες του ΕΚΑΒ και οι εργαζόμενοι, όσο και ο ναυαγωσός της, ο οποίος ήταν στο σημείο. Μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Έχουμε και το σχετικό ρεπορτάζ από το σημερινό φάκελο των ειδήσεων. Μπράβο, Μάκη. Για πάμε να δούμε λίγο τι ακριβώς συνέβη, τι εξελίχθηκε σήμερα το πρωί. Μια γυναίκα πνίγηκε στην παραλία της Ραψάνης στην Καβάλα το πρωί της 5ης 23 Ιουνίου. Η γυναίκα, σύμφωνα με μαρτυρίες, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα, ενώ ο ναυαγωσός της που ήταν στην παραλία προσπάθησε να της κάνει κάρπα. Πρέπει να πνίγει και μια κυρία. Ναι. Ο ναυαγωσός της εκεί την ώρα είχε έρθει, έπιανε την εργασία του, την βαριά. Το φωνάξανε, πήγε κατευθείαν. Την έκανε μαλάξη ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να τη σώσει, όμως δυστυχώς δεν μπόρεσε να κάνει, όπως μας είπαν μετά από το ΕΚΑΒ. Πρέπει να φύγει από τη ζωή. Εδώ πέρα δουλεύουμε. Εδώ πέρα η κοπέλα, η κυρία ήταν μέσα. Φωνάζει μια κυρία, πνίγεται. Στο δευτερόλεπτο, ο ναυαγωσός, στο δευτερόλεπτο έφυγε. Τη βγάζουμε έξω. Κάρπα κατευθείαν. Την γυρίζει, αφρό, αίμα από το στόμα, αίμα από τη μύτη. Κατευθείαν καταλέσαμε και το 66, ήρθε στα 7 λεπτά. Και δεν έκανε κάτι άλλο, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Το σημείο έφτασε επίσης και η μονάδα επιγόντων περιστατικών του ΕΚΑΒ και ένα ακόμη ασθενοφόρο. Ωστόσο η γυναίκα δεν τα κατάφερε. Με τις πρωινές ώρες να αντιμετωπίσουμε μία ασθενία, μπορούμε να το πούμε έτσι, η οποία δεν είχε τις αισθήσεις. Έσπεσαν δύο ασθενοφόρα, το ένα ήταν η κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, η οποία είναι μαζί με τον γιατρό. Κάνανε υπεράνθρωπες προσπάθειες, αλλά δυστυχώς η κυρία δυστυχώς δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της, να πνιγηθεί. Ακομίστηκε στο νοσοκομείο Καβάλας, από εκεί και πέρα. Ίσως εκεί διαπιστωθούν και τα αίτια του θανάτου. Ναι, ναι. Τα έχουμε πει αυτά από την αρχή της καλοκαιρινής σεζόν, περίπου ένα μήνα πριν, και όχι μόνο στη θάλασσα και στους δρόμους. Αλλά τώρα που μιλάμε για τη θάλασσα, να πούμε ότι πρέπει ο κόσμος να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, να ακούει και τις οδηγίες των γιατρών του, αν έχουν κάποια παθολογικά προβλήματα, να μην υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους. Ας πάνε να κάνουν το μπάνι τους, αλλά να μην ανοίγουν προς τα βαθιά, εκεί που πατάνε, θα μπορούν να απολαύσουν τη δροσιά του νερού
χωρίς να κινδυνεύσουν. Μια πολύ δυσάρεστη πραγματικά είδηση, κυρίες και κύριοι, που έγινε γνωστή. Μια γυναίκα, εντάξει, η οποία πήγε να κάνει το μπάνιο της. Κάτι συνέβη, κάτι έγινε μέσα στο νερό προφανώς και έφυγε από την ζωή τόσο άδικα πραγματικά. Και με παρά τις όποιες προσπάθειες έγιναν, δυστυχώς δεν κατέστη εφικτό να παραμείνει η συγκεκριμένη γυναίκα στη ζωή. Λοιπόν, τώρα θα αλλάξουμε λίγο θέμα, θα πάμε στο χθεσινό πρώτο θέμα, χθεσινή κυριάρχη είδηση, η οποία κυριάρχησε στο σύνολο για την πόλη της Καβάλας και μάλιστα έχει και συνέχεια να πούμε, το γεγονός της πτώσης τμήματος του τυχείου στο Φρούριο. Μία πτώση η οποία έφερε αντιδράσεις, έφερε συζητήσεις, έφερε διάφορα στο προσκήνιο. Θέλω πραγματικά να έχω και μία επικοινωνία, και το ζητάω και δημόσια με τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Ιακουβίδη, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, εάν και εφόσον αυτό καταστεί εφικτό, να μας δώσει λίγο, γιατί σήμερα βρέθηκε ο κύριος Ιακουβίδης εκεί, μίλησε με τους κατοίκους, είχε μία πρώτη επαφή, το τι γίνεται, τι συμβαίνει. Και ποιες θα είναι οι ενέργειες, θέλουμε να μάθουμε λίγο ποιες θα είναι οι ενέργειες οι οποίες θα γίνουν. Γιατί χθες ο κύριος Δήμαρχος μας είπε ότι θα γίνουν κάποιες ενέργειες, προσπάθειες, οι οποίες άμεσα να καλυφθεί αυτό το πρόβλημα το οποίο έχει υπάρξει. Θέλουμε να μάθουμε ποιες θα είναι αυτές οι ενέργειες. Θέλει και η Παναγία να μάθει ποιες είναι αυτές οι ενέργειες. Γιατί σίγουρα πρέπει κάτι να γίνει με το Φρούριο. Βλέπουμε ότι η κατάσταση δεν είναι καλή. Και από τα πλάνα τα οποία θα δούμε ευθύς αμέσως στο ρεπορτάζ. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια επικοινωνία εμείς μέχρι τη λήξη της εκπομπής. Δεν ξέρω αν θα τελεσφορήσει αυτό, γιατί σίγουρα γίνονται κάποιες συσκέψεις τώρα. Μπορούμε να το δικαιολογήσουμε αυτό, αλλά έστω και 5 λεπτά θα μπορούσε ενδεχομένως ο κύριος Ιακουβίδης, ο κύριος Αντιδήμαρχος, να καλέσει και μόνος του, να τον καλέσουμε και εμείς, για να έχουμε μια πρώτη εικόνα τι σκέφτεται να κάνει η διοίκηση του Δήμου τώρα, η αρμόδια υπηρεσία τεχνικών έργων, αρμόδιος Αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, για αυτό το πρόβλημα το οποίο υπήρξε. Θα το πω για ακόμη μια φορά, θα το λέω και μέχρι το τέλος της εκπομπής, να κάνουμε μια προσπάθεια, ή αν και εφόσον θέλει ο κ. Ιακουβίδης να καλέσει από μόνος του, το τηλέφωνο είναι το 2-5-10-23-10-33, ή και εμείς θα καλέσουμε για να έχουμε αυτή την επικοινωνία, για να ενημερωθούμε κι εμείς το τι θα γίνει. Για να δούμε λίγο το ρεπορτάζ. Το μεσημέρι της Τετάρτης 22 Ιουνίου έπεσε τμήμα του Φρουρίου στην Καβάλα και προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές σε οικία πλησίων του τυχείου. Το μεσημέρι εκεί που τρώγαμε, ακούσαμε ένα θόρυβο τρομακτικό. Λέμε τι έγινε, σεισμός έγινε. Ξαφνιαστήκαμε, πεταχτήκαμε όλοι, γιατί ακριβώς το σπίτι μου είναι ακριβώς από κάτω, σε αυτό το τοίχο που έπεσε. Τρέχω επάνω στην πλάκα του σπιτιού μου και βλέπω ότι κατέρευσε ο τοίχος του κάστρου. Αυτό το έχουμε επισημάνει εδώ και πολύ καιρό, ότι θα πέσει μια μέρα. Πριν μέρες στο κανάλι σας είχε δείξει ο κύριος Βίζικας κάποιες φωτογραφίες, οι οποίες εκείνες οι φωτογραφίες δείχνανε ένα ρήγμα, ένα σκίσιμο τοίχου. Μάλιστα, το συγκεκριμένο γεγονός φαίνεται πως είχε προβλέψει σε δηλώσεις του από τις 20 Μαΐου ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού Καβάλας, Γιάννης Βίζικας. Θα πρέπει να σοβαρευτούμε όλοι μας και προπαντός και οι υπαλλήλοι, αλλά όλοι μας. Υπήρξε κάποια ανταπόκριση, είδατε εσείς να πείθετε? Όχι, δεν με ενόχλησε κανένας, δεν με ενόχλησε κανένας. Ναι. Αν με, τι να πω, μπορεί κάποιοι να με κοιτάζαν υπό γωνία, σου λέει τι, έφερε στην επικαιρότητα και άλλο θέμα. Πρέπει κάπου να πάρουμε κάποια μέτρα, να σοβαρευτούμε, καλά είναι όλα τα άλλα. Τα μπάχανα και χάχανα να τα χαρακτηρίσω, αλλά πρέπει επιτέλους, πολιτισμός δεν είναι μόνο αυτά, αλλά είναι και αυτές εδώ οι συντηρήσεις. Είναι κύριε δημοφέλεια. Η δημοφέλεια έχει χρήματα. 3 εκατομμύρια θυμάμαι έχει αποθεματικό. Τι περιμένει δηλαδή? Δηλαδή θα πρέπει αυτά μόνοι τους δεν τα βλέπουν οι υπάλληλοι και να πούν τον δήμαρχο έλα εδώ, ή ο δήμαρχος δεν τα βλέπει, από κάτω κάθεται. Θα πες και θα του γκρεμίσει και το σπίτι. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Καβάλας επισήμανε σε δηλώσεις του στο ένα τσάνελ ότι και εδώ και 2 χρόνια γνωρίζει τη συγκεκριμένη ρογμή, ωστόσο δεν φαίνεται πως προχώρησαν, όπως τόνισε ο ίδιος άμεσα, οι μελέτες για την αποκατάσταση και συντήρηση του κάστρου. Ότι κανένας δεν το έβλεπε, δεν είχε τρέξει αυτό, δηλαδή το χρονοδιάγραμμα το οποίο υπήρξε για τη μελέτη αυτή την οποία λέτε για την αποκατάσταση, κύριε Δήμαρχε, έγινε μετά την προειδοποίηση του κυρίου Βίζικα. Έγινε πριν. Παρακαλώ, μην μου μιλάτε για τον κύριο Βίζικα συνέχεια.
ο κύριος Βίδικας το έκανε τώρα. Λοιπόν, εμείς ναι. το ξέρουμε εδώ και δύο χρόνια. Υπήρχε, δηλαδή είχατε αυτό, ενημερωθεί εσείς. Φυσικά και έχουμε ενημερωθεί. Μάλιστα. Και γι' αυτό και κάναμε τις μελέτες αυτές που κάναμε. Δεν τις κάναμε επειδή τις είπε ο κύριος Βίδικας. Ναι. Έπρεπε, τα χρήματα δεν υπάρχουν. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Ναι. Θα τα βρούμε τα χρήματα για να γίνει η αποκατάσταση. Αλλά έπρεπε πρώτα όμως να ολοκληρωθεί η μελέτη. Τι να κάνουμε, σας λέω. Δεν είναι. Είναι ένα παλιό. Είναι ένα. Η κατασκευή αυτή είναι πολύ παλιά, το ξέρετε. Είχε γίνει μάλιστα και μία παρέμβαση, νομίζω έχει ξεκινήσει επί κυρίου Ερεφιλίδη. Mm. Λοιπόν, εντάξει, και όταν διαπιστώθηκε ότι υπάρχει αυτό με τη ρογμή στο εσωτερικό του κτηρίου, ξεκίνησαν όλες αυτές οι μελέτες οι οποίες έχουν γίνει. Ο Δήμαρχος για μια ακόμη φορά ψεύδεται και ψεύδεται ανερυθρίαστα. Και περιμένει ότι θα τον πιστέψουμε για μια ακόμη φορά. Οι δικαιολογίες που χρησιμοποίησε εχθές στη συνέντευξη που έδωσε σε εσάς ήταν το λιγότερο γελίες. Διότι τη μία είπε ότι η Δημοφέλεια δεν έχει χρήματα για να συντηρήσει τον τοίχο του τμήματος εκεί του φρουρίου που έπεσε. Μετά είπε ότι καθυστέρησαν οι μελέτες και γι' αυτόν τον λόγο δεν ήταν δυνατόν να προβούν στα πετούμενες εργασίες. Μα αυτό είναι τελείως παράλογο. Όταν βλέπεις μπροστά στα μάτια σου ένα κτίριο να καταραίει, υπάρχουν οι διαδικασίες και ο τρόπος να γίνει μια επίγουσα παρέμβαση, όταν ιδιαίτερα μιλάμε για ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της πόλης μας, ούτως ώστε να αποφευθεί η καταστροφή. Κανείς δεν θα του έλεγε γιατί παρενέβη και έσωσε το κτίριο. Και βλέπουμε τα χάλια τα χθεσινά, ενώ ο ίδιος ομολόγησε πάλι ανερυθρίαστο ότι το ήξερε το ζήτημα εδώ και δύο χρόνια ουσιαστικά έτσι. Από την πλευρά του, επικεφαλής παράταξης ο τόπος της ζωής μας Μάκης Παπαδόπουλος ζητά μάλιστα κατεπίγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας για το συγκεκριμένο θέμα. Ο Δήμαρχος Καβάλας να μας δώσει εξηγήσεις γιατί ενώ γνωρίζει ότι εδώ και δύο χρόνια υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, φτάσαμε στο σημείο να υπάρχει αυτό το ατύχημα, θα έλεγα, και να κινδυνεύσουν ζωές καβαλιωτών και να μην έχει κάνει καμία παρέμβαση. Πραγματικά θέλω και ζητώ να γίνει το έκτακτο συμβούλιο να δώσει τις εξηγήσεις και τις απαντήσεις σε ερωτήσεις που θα θέσουν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι. Μου θυμίζει τη γέφυρα. Mm. Μου θυμίζει την πτώση της γέφυρας. Όπου ξαφνικά, ας πούμε, Σεπτέμβριο μήνα, θυμάμαι, τη χρονιά εκείνη το 18, έχω ερώτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας. Έχω ερώτημα. Τίθεται ερώτημα από τον νυν δήμαρχο, τότε αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης, για το ότι ξέρετε, ψαράς ο οποίος ψάρευε πήγε και είδε ότι τα σίδερα είναι εμφανή πλέον, που σημαίνει ότι ο πλεισμός έχει πρόβλημα, και σε 2-3 μήνες έγινε αυτό που έγινε το τραγικό. Σε καιρούς δύσκολους, αυτά αγοράστηκαν την εποχή που ο δήμαρχος Καβάλας ήταν ο κύριος Ευαγγελίου, όπως και η Δημοτική Καμπαναποθήκη και άλλα κινήτα βέβαια. Εμείς δεν είμαστε ικανοί ούτε καν να τα συντηρήσουμε. Όχι να τα αναδείξουμε προς όφελος της πόλης, της Καβάλας, της Χερσονήσου, της Παναγίας, για την οποία υποτίθεται πως κόβουμε τις φλέβες μας, αλλά δεν μπορούμε να τα συντηρήσουμε. Λοιπόν, ακούσαμε λίγο και είδαμε και το σχετικό ρεπορτάζ και τις τοποθετήσεις λίγο των μελών της αντιπολίτευσης και το τι ακριβώς γίνεται σχετικά με αυτό το θέμα. Πάμε τώρα, γρήγορη και άμεση ανταπόκριση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, τον κύριο Γιάννη Ακοβίδη. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλησπέρα. Γεια σας. Λοιπόν, πείτε μας τώρα λίγο. Σήμερα βρεθήκατε εκεί. Είδατε λίγο αυτή τη ρογμή, είδατε λίγο αυτό το σοβαρό ατύχημα το οποίο έγινε. Έπεσε πάνω σε κάποιες οικίες, στην οικία δηλαδή που είναι πλησίων, αλλά με ένα κίνδυνο και για επέκταση ενδεχομένως, αν υπάρχει κάποια περαιτέρω κατάρρευση. Τι γίνεται τώρα από εδώ και πέρα, κύριε Αντιδήμαρχε? Ετοιμάσαμε τις προϋποθέσεις να κάνουμε μια άμεση επέμβαση ώστε να αποσβεστεί αυτό το επικίνδυνο της όλης υπόθεσης. Mm. Ήδη υπάρχει μια μελέτη η οποία έχει κατατεθεί στην εφορία αρχαιοτήτων. Περιμένουμε την έγκρισή της. Θα χρειαστεί μάλλον να αποσταλεί και στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Εμείς σε συνδυασμό με αυτή τη μελέτη, με τα νέα δεδομένα που προέκυψαν από χθες, που ήμασταν όλο το απόγευμα εκεί και προσπαθούσαμε να εκτιμήσουμε τις επιπτώσεις και σε αυτή την κατοικία και ευρύτερα,
καταλήξαμε να οργανώσουμε ένα πλέγμα επεμβάσεων άμεσα, δηλαδή ελπίζω από Δευτέρα, για να σταθεροποιήσουμε λίγο την κατάσταση, να μην έχει εξέλιξη, να προλάβουμε κι, κι άλλες έτσι, καταρρεύσεις τμήματων του, του τμήματος αυτού του τείχους και να έχουμε μια στο άμεσο μέλλον επέμβαση ευρύτερη για να αποκατασταθεί πλήρως ο πύργος. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, ήταν στη γνώση σας ότι υπάρχει αυτή η ρογμή, γιατί είπε ο κύριος Δήμαρχος χθες ότι και 2 χρόνια το γνωρίζετε αυτό και τρέχετε μια μελέτη. Αυτή η μελέτη που είχε κολλήσει κάπου, είχε γίνει κάτι, το επιβεβαιώνετε αυτό εσείς ότι υπάρχει. Όταν, ότι... γίνεται, ναι. Όταν γίνεται μια έρευνα, ναι. Ξέρετε, αυτού του είδους οι μελέτες έχουν πολλές άγνωστες παραμέτρους. Εμείς, αν καθυστέρησε κάπου η μελέτη αυτή και η εξέλιξή της, ήταν γιατί περιμένουμε κάποια στοιχεία για το υπόβαθρο τον όγκο αυτό τον γρανιτένιο, ο οποίος δεν είναι μονολιθικός, έχει πολλούς αρμούς και αυτοί οι αρμοί έπρεπε να προσδιοριστεί τι κατεύθυνση έχουν για να ξέρουμε αν θα υπάρξει στο μέλλον ολίσθηση ή όλα αυτά που διαπιστώνουμε εμείς τις ρογμές στο τείχος έχουν σχέση με πιθανή ολίσθηση της βάσης στην οποία έχει αναγερθεί το τείχος. Γιατί όταν ερευνάς κάτι που είναι κλειστό μαύρο κουτί, προσπαθείς να διεισδύσεις με διάφορες τεχνικές, τεχνολογίες σήμερα, να διαπιστώσεις από πού προέρχονται όλα αυτά τα προβλήματα. Σίγουρα, κύριε Δήμαρχε. Και μία από τις έρευνες που γίνανε και κράτησε μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν αυτή, ο έλεγχος του υπόβαθρου. Του βράχου, του μεγάλου, του όγκου δηλαδή, και την κατεύθυνση των αρμών του για να αποκλείσουμε αυτό το ενδεχόμενο. Μια άλλη ομάδα προβλημάτων είναι οι υγρασίες ή οι ανιούσες ή οι κατιούσες από το πάνω μέρος που μπορεί να δημιουργούσαν αυτό το πρόβλημα. Το τρίτο πρόβλημα ήταν αν η στέγη που κατασκευάστηκε εκ των υστέρων δημιουργούσε και αυτή με τη δική της λογική κάποιες παρενέργειες οι οποίες βέβαια αφορούσαν το πάνω μέρος του κοιτώνα των αξιωματικών και όχι τη βάση. Γιατί και εκεί έχουμε προβλήματα. Τα προβλήματα είναι πολλά και σύνθετα και πρέπει να εντοπίσουμε όλους τους λόγους που μπορεί σωρευτικά να δημιουργούν αυτό το αποτέλεσμα. Δεν ήταν εύκολη δουλειά. Και προσπαθήσαμε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή. Αυτό ήταν. Δεν είναι ότι, δηλαδή, αν δούμε ότι ανατέθηκε μία μελέτη, ζητήθηκαν στοιχεία κάποια από τη μία πλευρά, από την άλλη, ζητήθηκε να γίνει έλεγχος κάτω από το δάπεδο που υπάρχει. Όλα αυτά ήταν στοιχεία της έρευνας. Ναι, σίγουρα κύριε Αντιδήμαρχε. Απλά επειδή υπήρξε αυτή η ρογμή και αυτή ακούω η ρογμή... εύκολες κουβέντες, ναι. Γι' αυτό είμαι τόσο αναλυτικός. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Απλά κάτι πιο έκτακτο δεν θα μπορούσε να γίνει, επειδή ακριβώς υπάρχουν σπίτια από κάτω. Δηλαδή είναι και τουριστική περίοδος τώρα. Όταν υπάρχει γνώση όλο αυτό το χρονικό διάστημα, η μελέτη η οποία έχει τρέξει και καλώς έτρεξε, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Αλλά κάτι πιο έκτακτο δεν θα μπορούσε να γίνει. Με άμεση παρέμβαση ίσως, γιατί να μην βλέπουμε αυτή την εικόνα τώρα που βλέπουμε, γιατί δεν είναι και η καλύτερη, έτσι, και βλέπουμε ότι δυστυχώς παρατηρούνται και προβλήματα. Δεν προβλέψαμε εμείς αυτό το αποτέλεσμα. Πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό και μακροχρόνια αποτέλεσμα από το δρόμο που διαλέξαμε. Μια σε βάθος εντελεχή μελέτη. Για να έχουμε διάρκεια, αυτό είναι πολύ αυτό σημαντικό. Δεν διάρκεια στην επέμβαση. Γιατί αν κάθε 5 χρόνια μπαίνουμε και πέφτει και το φτιάχνουμε, πέφτει και το φτιάχνουμε, τότε δεν ξέρω τι σχόλια θα ακούγονταν από τους κριτές που έχουμε, εν πάση περιπτώσει, την όλη προσπάθεια που γίνεται. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης αυτό, άμα το πάρουμε έτσι, κυρία Αντιδήμαρχε, γιατί έχουμε σπίτια από κάτω. Δηλαδή δεν πρέπει να μείνουμε σε αυτό όντως το κομμάτι. Είναι όντως σημαντικό αυτό το θέμα τώρα. Και το είχε, είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα είναι ότι το είχε επισημάνει αυτό, κύριε Αντιδήμαρχε, ο κύριος Βυζικάς. Και γι' αυτό το εγώ το λέω και το ξαναλέω. Ότι είχε κρούσει το καμπανάκι, ότι δεν κάτι πρέπει να γίνει. Ο κύριος Βυζικάς για να το επισημάνει. Ήταν φανερό, ορατό και σε γνώση της υπηρεσίας ότι υπάρχουν ρήγματα στην λιθοδομή από την εποχή
λίγο μετά. Υπάρχουν και άλλα ρήγματα, να υπάρχει ανησυχία δηλαδή. Υπάρχουν και αλλού δηλαδή, υπάρχουν και σε άλλα σημεία. Αυτό ήταν το πιο κέραιο το οποίο παλεύαμε σε πρώτη φάση να αιτιολογήσουμε για να κάνουμε τη σωστή επέμβαση. Δηλαδή, ναι. Είναι δυνατόν να μην προσπαθήσουμε να βρούμε τη γενεσιουργό αιτία του προβλήματος και να θέλουμε έτσι να τακτοποιήσουμε ψανιακά ένα πρόβλημα. Σας παρακαλώ, δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνονται και ο κύριος Βίζικας και όποιος άλλος. Αλλά ο κύριος Βίζικας φαντάζομαι έθεσε το θέμα. Δεν είπε και τη λύση του. Έθεσε το ζήτημα σαν ουσιαστικά προειδοποίηση πριν από μερικούς, πριν από ένα μήνα περίπου, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Βίζικας το έθεσε και τελικώς μετά από ένα μήνα βγήκε αληθινός με αυτό που έγινε. Αυτό αναφέρομαι εγώ, σε αυτό αναφέρομαι και γι' αυτό είναι το ζητούμενο ότι είχε υπάρξει αυτή η προειδοποίηση. Εσείς είπατε ότι τρέξατε εδώ και 2 χρόνια αυτή τη μελέτη, δεν έχει τελεσφορήσει, δεν τελεσφόρησε. Κάποια έκτακτη ενδεχομένως παρέμβαση, αν μπορούσε να γίνει. Η μελέτη αυτή τη στιγμή είναι στην αρχαιολογική υπηρεσία για έγκριση. Ναι, αλλά έχει μείνει εκεί. Δηλαδή αυτό είναι το ζήτημα. Και μιλάμε τώρα ότι όταν έχει πέσει το τυχείο και μετά. Όταν έχει πέσει το τμήμα του τυχείου και μετά. Έτσι, αυτό είναι το κακό. Έτσι είναι οι διαδικασίες. Εκτός από τις έκτακτες περιπτώσεις όπως αυτή, θα γίνει μια επέμβαση για έκτακτα μέτρα και αυτή τη στιγμή και η αρχαιολογική υπηρεσία έβαλε θέμα να αντιμετωπιστεί μόνο το έκτακτο γεγονός και όχι η συνολική επέμβαση σε αυτό το γειτόν αξιωματικών, όπως το λέμε, το τμήμα του τείχους. Ναι. Αυτή τη στιγμή η έγκριση που θα μας χορηγηθεί θα είναι για να επισκευαστεί αυτό το σημείο ακριβώς με τις ελάχιστες επεμβάσεις και τα μέτρα ασφαλείας που μπορούν να ληφθούν. Ναι. Έχουμε ένα ερώτημα από ένα φίλο τηλεθεατή. Αν έχει γίνει κάποια μελέτη ορίων αναθεκτικότητας δεσιμπέλ για το Φρούριο, επειδή γίνονται πολλές εκδηλώσεις εντός αυτού το τελευταίο διάστημα και το βλέπουμε από το τελευταίο διάστημα και από τα τελευταία χρόνια. Όχι. Τα τελευταία χρόνια. Ναι. Το τόνισα στην αρχή, είναι το πολύ σημαντικό. Όλη η αρμή, γιατί δεν είναι μονόλιθος ο όγκος του βράχου που υπάρχει πάνω του κατασκευασμένο το κάστρο. Λοιπόν, να γίνει έλεγχος των αρμών και της κίνησης των τμήματων μεταξύ του βράχου. Θα γίνει αυτό σύντομα, κύριε Ιακωβίδη, γιατί υπάρχουν εκδηλώσεις στο κάστρο τώρα, μέσα στο καλοκαίρι. Θα γίνουν οι εκδηλώσεις, θα γίνουν οι έλεγχοι πριν. Τι θα γίνει? Ασφαλώς, δεν νομίζω ότι συνδέεται άμεσα. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή, χάσαμε κάποιο χρόνο, έχουμε τη διασφάλιση ότι δεν τίθεται θέμα ολίσθησης, που ήταν πάρα πολύ σημαντικός παράγοντος στην έρευνα που έγινε. Άραστε. Λοιπόν, τώρα από εδώ και πέρα είπατε θα πάτε σε κατεπίγουσες ουσιαστικά επεμβάσεις, αυτό κράτησα εγώ, ένα πλέγμα το οποίο θα γίνει. Βέβαια, αφού είχαμε αυτό το πρόβλημα. Και θα ληφθούν και μέτρα ασφαλείας, ναι, με κάποιους τρόπους που θα υποδείξει ο μελετητής για να εξασφαλίσουμε να μην έχουμε εξέλιξη στο φαινόμενο αυτό. Και να μην έχουμε και αλλού το ίδιο ακριβώς φαινόμενο, έτσι. Και αυτό πρέπει να δείτε, κύριε Αντιδήμαρχε. Τώρα πλέον πρέπει να το δείτε αυτό και όχι τόσο το ότι έχουμε τη μελέτη και περιμένουμε. Ας το δούμε άμεσα. Αυτό πρέπει είναι να είμαστε και αποτελεσματικοί στις επεμβάσεις που κάνουμε. Σωστά. Δεν είναι σκόπιμο να έχουμε επεμβάσεις κάθε 3 και λίγο. Δεν διαφωνούμε. Απλά τώρα επειδή προέκυψε αυτό για να μην προκύψει και κάτι άλλο, γιατί υπάρχουν σπίτια, αυτό που είπαμε και νωρίτερα στη συζήτησή μας, στην έναρξή μας, πρέπει να δείτε λίγο παραπάνω αυτό το ζήτημα και να μην περιμένουμε μελέτη να πάρει έγκριση στην αρχαιολογική υπηρεσία και να. Λοιπόν, να είναι κάτι έκτακτο. Δεν είναι κάτι το οποίο τώρα θα γίνει και είναι, για παράδειγμα, ένα κτίριο εγκαταλειμμένο ή οτιδήποτε. Είναι κάτι το οποίο από κάτω έχει σπίτια. Αυτό είναι το ζήτημα. Να τονίσουμε το εξής. Ναι. Όταν θέλουμε να συντηρούμε και να διατηρούμε αυτά τα παλιά κατασκευάσματα που είναι η ιστορία μας και η ύπαρξή μας στο παρελθόν, λοιπόν, είναι μια συνεχής φροντίδα, αδιάλειπτη. Δεν διαφωνώ μαζί, κύριε Αντιδήμαρχε, αλλά διαλύεται αυτή τη στιγμή η ιστορία μας. Αυτή τη στιγμή, αυτό είναι το θέμα. Και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε άμεσες παρεμβάσεις. Τρέχουμε ασταμάτητα και δεν θα σταματήσουμε να το κάνουμε αυτό που έχει το κόστος και το χρόνο της φροντίδας. Δεν πρόκειται δηλαδή να γίνει κάτι και να το εγκαταλείψουμε. Πρέπει να έχουμε συνέχεια την έγνοια. Είναι ευαίσθητα αυτά. Λοιπόν, τώρα προτού σας αποδεσμεύσω, κρατάω το γεγονός ότι γίνονται παρεμβάσεις. Έχετε μιλήσει εκεί πέρα με τους κατοίκους. Γιατί σίγουρα υπάρχει φόβος, έτσι, υπάρχει φόβος. Από χθες
μισή ώρα μετά το γεγονός ήμασταν εκεί. Μιλήσαμε με όλους. Μία κατοικία είναι που βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση να έχει υποστεί κάποιες μικροβλάβες από αυτό το γεγονός. Το θέμα μας δεν είναι αυτό. Το θέμα μας είναι να μην επιδεινωθεί η κατάσταση. Γι' αυτό θα γίνουν και οι άμεσες επεμβάσεις. Άστε. Αυτά. Άμεσες παρεμβάσεις. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει, τι θα τεθεί. Ποτέ σας αποδεσμεύσω. Περιμένουμε φυσικά τις παρεμβάσεις, οι οποίες από Δευτέρα είπατε κιόλας και αντιδήμαρχε. Θα σας επικοινωνήσουμε και πάλι Δευτέρα να δούμε τι θα γίνει. Πάμε λίγο στην πλατεία Καπνεργάτη. Εκεί τι γίνεται τώρα, έχουμε τίποτα νεότερο? Εκεί έχει προχωρήσει αρκετά η προσπάθειά μας να απεμπλακούμε από τις υποδομές που συμφωνήσαμε να υλοποιηθούν. Έχει ολοκληρωθεί και το δεύτερο δίκτυο της ΔΕΙΑΚ, το μεγαλύτερο, που είναι από τη δεξιά πλευρά, κοιτώντας προς το απάνω την Κασάνδρου. Έχουμε το αέριο, το οποίο και αυτό έχει ολοκληρωθεί. Μένουν ευρυζωνικά δίκτυα, τα οποία πρέπει να μετατοπιστούν αυτές τις μέρες, να γίνουν συνδέσεις που παρακαλούσαμε τη ΔΕΔΑ, για να μην τυχόν φυγεί ύστερα η διαμόρφωση που θα κάνουμε στο έργο της πλατείας Καπνεργάτη, δηλαδή να συνδεθούν από το κεντρικό της δίκτυο που έχει ήδη κατασκευαστεί οι οικοδομές και τα κτίρια που είναι στην δεξιά κυρίως πλευρά. Μάλιστα. Οπότε δεν θα χρειαστεί, αν συνδεθούν αυτά με το δίκτυο του αερίου, να ξαναγίνουν καινούργιες επεμβάσεις εκεί. Μάλιστα. Οπότε λέτε, κύριε Αντιδήμαρχε, ότι θα ξεκινήσει σύντομα και το έργο της ανάπλασης. Άρα από την άλλη εβδομάδα παραδίδουμε στον εργολάβο πια το χώρο του πάνω τμήματος της Κασάνδρου. Μάλιστα. Οπότε δίνεται στην κυκλοφορία. Υπολογίστε δηλαδή ότι πέρασε 1,5 μήνας προσπαθώντας να υλοποιηθούν όλα αυτά τα δίκτυα. ΔΕΗ, ΔΕΙΑΚ, αέριο και δίκτυα Κοσμοτέ και άλλων. Ναι. Και τώρα θα ξεκινήσει ουσιαστικά από την Κασάνδρου για η ανάπλαση. Τώρα θα μπούμε στο ουσιαστικό μέρος της επέμβασης. Για να δούμε. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες εκεί πέρα από πλευράς των επαγγελματιών, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλές εργασίες. Γίναν και μερικά λάθη και παρενέργειες, εν πάση περιπτώσει, αλλά πιστεύω ότι σύντομα αποκαταστάθηκαν και ήταν και μικρής έκτασης. Ναι. Αυτό δηλαδή, γιατί το έχουμε ακούσει ότι υπάρχει θέμα γιατί με την κίνηση εκεί πέρα, με τις εργασίες οι οποίες γίνονται. Οι επαγγελματίες διαμαρτύρονται και εύλογα διαμαρτύρονται, να πούμε, όσον αφορά και το θέμα των εργασιών. Πάντως, αναμένουμε ακόμη. Από Δευτέρα είπατε θα ξεκινήσει από την Κασάνδρου τώρα η ανάπλαση. Το κρατάω και αυτό για να δούμε τι θα γίνει φυσικά και στην συνέχεια. Γιατί είπατε γίνανε και κάποια λάθη. Αυτά τα λάθη γίνανε από τα άλλα τα δίκτυα, από τις άλλες εργασίες. Κοιτάξτε τώρα, όταν έρχεται ένας, εμείς πιέζαμε να συντομεύουν. Ναι. Που σήμαινε ότι ο ένας πρέπει να ακολουθούσε τον άλλον με πάρα πολύ περιθώρια χρόνου, πολύ μικρά. Ναι. Όταν επανέρχεται για να κάνει επιπλέον εργασίες ο πρώτος, ανακατεύεται στο τμήμα του δεύτερου. Έρχεται να αποκαταστήσει ένα δάπεδο, εμπλέκεται ο τρίτος. Όταν πιέζεις χρονικά όλες αυτές τις διαδικασίες, είναι λογικό να συμβαίνουν τέτοια. Και φυσικά κάποιος δεν διάλεξε τις σωστές πλάκες επίστρωσης, κάποιος άλλος πήρε λάθος προσεγγίσεις όσον αφορά τις παροχές για το κάθε κατάστημα και κάθε συγκρότημα κατοικιών για να φύγουν τα φρεάτια. Όλα αυτά δημιουργούν διάφορες εντάσεις. Ξέχασε να βάλει συνδετικά γεφυράκια, ας πούμε, στις προσβάσεις των καταστημάτων. Έχουμε τέτοια. Συνέβησαν. Λοιπόν, και έτσι έχουμε και εύλογα τις διαμαρτυρίες, βέβαια, των επαγγελματιών, κύριε Ακοβίδη. Και άντε μετά να δείτε πώς θα απαντήσετε σε αυτές τις διαμαρτυρίες. Τα περισσότερα, νομίζω, λοιπόν, οι περισσότεροι είναι σχετικά ευχαριστημένοι από αυτό που φοβόντουσαν. Οι επεμβάσεις και οι αριθμίες ήταν πολύ λιγότερες. Μάλιστα. Πολύ λιγότερες από αυτές που υποπτεύονταν. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε, για αυτή την επικοινωνία. Καλά. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Πρωτού πάμε. Γεια σας.
Προτού πάμε διαφημίσεις, παρακαλώ πολύ, επειδή για αυτό το θέμα έχει κάνει και παρέμβαση ο κύριος Μάκης Παπαδόπουλος, να δούμε λίγο τι ζητάει, άμεση αποζημίωση να πούμε ζητάει από πλευράς του Δήμου ο κύριος Παπαδόπουλος για τους επαγγελματίες αυτούς. Θέλω να δούμε λίγο τα όσα δήλωσε χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ένα Channel και θα επιστρέψουμε για την πλατεία Καπνεργάτη. Για την πλατεία Καπνεργάτη, αυτά τα οποία δήλωσε χθες ο κύριος Παπαδόπουλος. Πάμε λίγο να τα δούμε και επιστρέφουμε. Εκεί δυστυχώς ειδικά οι επαγγελματίες ζουν μια έτσι οικονομική καταστροφή. Σήμερα αυτά που άκουσα πάλι ακόμα μια επίσκεψη που έκανα στην πλατεία Καπνεργάτη, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει οργάνωση, δεν υπάρχει κανένας έγκαιρος προγραμματισμός, δεν υπήρχε ενημέρωση στους κατοίκους και στους επαγγελματίες, δεν μπορούν οι επαγγελματίες να κάνουν προγραμματισμό με τα εφόδια και τις προμήθειές τους, με τις άδειες του προσωπικού. Δυστυχώς κλείνουν καταστήματα, γιατί συνέχεια σκάβουν, κλείνουν και ξανασκάβουν και ξανακλείνουν, γιατί γίνονται διάφορα λάθη και διάφορα αστεία έτσι πάνω σε εφαρμογές μιας μελέτης. Ναι. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή ο Δήμαρχος Καβάλας κατάφερε με το έργο πλατείας Καπνεργάτη να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε κατοίκους που να μην έχουν χώρους στάθμευσης για να μπορούν να πάνε εύκολα στο σπίτι τους, διότι είχαν τις δικές τους στάσεις και χώρους στάθμευσης. Δυστυχώς δεν υπάρχουν σήμερα. Επίσης οι επαγγελματίες έχουν πέσει την τζίρη τους στο μηδέν. Δεν γίνεται καμιά συνεννόηση, δεν έχουν καμιά επικοινωνία. Δεν βγάζουν συμπέρασμα με κανέναν από την διοίκηση. Και ζητώ και απαιτώ σήμερα με παρέμβασή μου ο Δήμος Καβάλας και ο Δήμαρχος να πάρει την πρωτοβουλία. Να αποζημιώσει όλους τους επαγγελματίες της ευρύτερης περιοχής Κασάνδρου, Αβέροφ, Κύπρου, οι οποίοι αυτή τη στιγμή τραβάνε αυτά που τραβάνε και υποφέρουν και βλέπουν αυτή την οικονομική τους καταστροφή εξαιτίας του Δήμου Καβάλας. Γι' αυτό ο Δήμαρχος πρέπει να τους αποζημιώσει στο ακέραιο και δεύτερον να αποζημιώσει και τους κατοίκους, δηλαδή να βρει τους χώρους στάθμευσης για να μπορέσουν οι άνθρωποι να πηγαίνουν εύκολα και να έχουν πρόσβαση για να πάνε εύκολα στο σπίτι τους. Αυτά απαιτώ να γίνουν από τη Δημοτική Αρχή, γιατί εμείς οι πολιτικοί πρέπει να είμαστε χρήσιμοι την κατάλληλη στιγμή. Όταν μας χρειάζονται να είμαστε δίπλα στους πολίτες. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Ο Δήμαρχος Καβάλας και η διοίκηση σήμερα κάναν έναν κακό σχεδιασμό, κάναν μια κακή οργάνωση και όλα αυτά συμβαίνουν στο έργο πλατείας Καπνεργάτη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, δύο σημαντικά θέματα. Το πρώτο και με την κατεπήγουσα συνεδρίαση που ζητάτε, αναμένετε να δούμε ποια θα είναι η απάντηση, αν θα υπάρξει φυσικά και θα τη δούμε εντός ενδεχομένων λίγων ωρών, ίσως και την αυριανή ημέρα. Αναμένουμε να δούμε. Να ξέρετε, πάντα σκέφτονται μια-δύο-τρεις μέρες πώς θα λειτουργήσουν επικοινωνικά και μετά πετάνε έτσι, ένα πυροτέχνημα. Η ουσία είναι μία. Δύο χρόνια για το πρώτο θέμα μας, δύο χρόνια γνώριζαν, δεν έκαναν καμία παρέμβαση και έπεσε το τείχος. Και στην αναβάθμιση της πλατείας Καπνεργάτη γίνεται χωρίς κανένα προγραμματισμό, χωρίς καμία ενημέρωση, χωρίς σωστό σχεδιασμό. Το πληρώνουν οι πολίτες, το πληρώνουν οι επαγγελματίες. Καλό τη διοίκηση του Δήμου να αποζημιώσει τους επαγγελματίες στο ακέραιο και τους κατοίκους για να ζήσουν μια καλύτερη και να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Να μπορούν να πάνε εύκολα στα σπίτια τους. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε. Εκπομπή Αναλυτής συνέχεια, 10 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι. Μόλις ενημερώθηκα ότι υπάρχει ένα σοβαρό θέμα με διακοπή υδροδότησης στην περιοχή του Αγίου Λουκά. Θα το δούμε λίγο το θέμα και με τον πρόεδρο του κύριο Χρόνη στη συνέχεια, γιατί είναι αρκετά σοβαρό. Να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει και με την ίδρυυση εκεί. Μετά το παλιό, τώρα και ο Άγιος Λουκάς. Κάτι σοβαρό συμβαίνει τώρα με το νερό. Ξεκινήσαμε να έχουμε προβλήματα. Πάμε όμως πρώτα τώρα, επειδή βλέπω μια πολύ έτσι έντονη εικόνα, τον Κώστα το Κότσι να καλησπερίσουμε, τον συνάδελφο από την Ξάνθη και από το Όλβιο, νομός Ξάνθης. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, Απόστολα, από το Όλβιο Ξάνθης, από την περιοχή του Ολβίου, δίπλα στο εργοστάσιο Σαλάιτ, εδώ στη Ξάνθη. Μεγάλες καταστροφές από τη χθεσινή νεροποντή, αλλά και από το δυνατό αέρα, καλαμπόκια, ακτινίδια, πολλά άλλα. Έχω κοντά μια αγρότησα εδώ, την κυρία Αναστασία. Βλέπετε εσείς και τα πλάνα, σας έχουμε στείλει και πλάνα. Κυρία Αναστασία, μεγάλες καταστροφές. Πάρα πολύ μεγάλες. Δεν άφησε τίποτε όρθιο. Αυτό δεν ήταν. Ήταν το κάτι άλλο που έκανε χθες. Το κάτι άλλο. Δεν άφησε. Ούτε δέντρα, ούτε αμύγδαλα, ούτε ελιές, ούτε καλαμπόκια, ακτινίδια. Ο κόσμος έχει καταστραφεί. 100% ζημία έχουμε. Ολοκληρωτική καταστροφή, λοιπόν. Και βλέπουμε ότι συνεχίζει την κακοκαιρία. Βλέπουμε και σήμερα στραπέζοντες. Ναι, πάρα πολύ. Και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουμε. Έχουμε σηκώσει τα χέρια πλέον.
Είμαστε στο έλεος του Θεού. Δεν υπάρχει για τον αγρότη τίποτα πλέον. Τίποτα. Έχει ρίξει κολόνες εδώ στο εργοστάσιο Sunlight. Έχει κάνει η ΔΕΗ από χθες, δεν έχουμε ρεύμα. Τι να σας πω. Μεγάλη καταστροφή. Μεγάλη καταστροφή αυτό. Μεγάλη καταστροφή. Και βλέπουμε ότι όντως έχουν. Τι θα γίνουμε, δεν ξέρουμε. Έχουν υπάρξει πολλές ζημιές εκεί στις καλλιέργειές σας, κυρία Αναστασία. Έχουν πέσει δέντρα. Βλέπουμε και τα πλάνα τώρα. Ζωντανά, απευθείας σύνδεση εκεί από το Όλβιο της Ξάνθης. Πολύ μεγάλο και σοβαρό το πρόβλημα. Βιβλική καταστροφή, μας είπε νωρίτερα ο Δήμαρχος του Πύρου, ο κύριος Μίχογλου. Εσείς, κυρία Αναστασία, ΕΛΓΑ ήρθε από εσάς. Ήρθε ο ΕΛΓΑ. Ο Απόστολος ρωτάει από το στούντιο, από την Καβάλα, ο ΕΛΓΑ ήρθε, γιατί δεν έχει ακουστικό η κυρία Αναστασία Απόστολο. Έχει έρθει ο ΕΛΓΑ. Εδώ σε εμάς δεν γνωρίζω σίγουρα. Στην Κρεμαστή, στο διπλανό το χωριό, έχει έρθει σήμερα. Γιατί τους είπε να κάνουν καρτινίδια, να τα ρίξουν, γιατί έχουν πάθει μεγάλη ζημιά τα δέντρα, τουλάχιστον να γλιτώσουν τα δέντρα. Έτσι άκουσα τώρα. Σίγουρα πρέπει να τα δουν όσο γίνεται πιο σύντομα. Ναι. Τώρα εδώ σε εμάς δεν ξέρω, δεν γνωρίζω αν ήρθε. Αλλά δεν άκουσα ότι να έρθει, γιατί ο άντρας μου δεν μου είπε τίποτε ότι ήρθανε ακόμη. Εσείς εδώ τι καλλιεργείτε, σύνδεση? Έχουμε δέντρα πιο πολύ. Έχουμε αμύγδαλα, ελιές και καλαμπόκια. Και σιτάρια που είχαμε κάτι λίγα, για μας δηλαδή, ναι, για τα αυτά. Ναι. Αλλά τώρα, έχει κόσμος που έχει ηλιόσπορο, έχει πολλές καλλιέργειες. Έχει ντοματάκια δηλαδή. Εμπορίου που είναι αυτό. Πώς τα έχει στρέμματα. Πευτικά, έχει άνθρωποι που είναι μπαξεβάνδι που τους λέμε εμείς, που ασχολούνται με τα αυτά. Τίποτα, έχουν μείνει στο έλεος του Θεού όλοι. Απόστολε, ήθελες κάτι άλλο να ρωτήσεις? Βλέπεις εσύ και τις κατεσταμένες καλλιέργειες στα καλαμπόκια? Ναι, ναι. Πόσα στρέμματα έχουν καταστραφεί από την κυρία Αναστασία? Πόσα στρέμματα, ξέρετε, περίπου πόσα έχουν καταστραφεί? Όλος ο κάμπος εδώ του Ολβίου δεν έχει ένα που να είναι γερό. Όλος ο κάμπος του Ολβίου έχει καταστραφεί. Ακούς, Απόστολε. Ναι, ναι, είναι μεγάλο, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Και έπιασε και δυνατή βροχή, Απόστολε. Ναι, ναι, αυτό βλέπουμε τώρα, ακόμα χειρότερα. Ακόμα χειρότερα, Κώστα. Ας ελπίσουμε να μην υπάρχει πρόβλημα. Και χαλάζει, έριξε να πούμε χθες. Κάνουμε και. Εντάξει, και δυνατή βροχή ξεκινάει τώρα. Ναι, Απόστολε. Αυτό βλέπουμε, Κώστα. Να αποσυνδέσουμε. Να... Έγινε, σε αποσυνδέομαι. Να μας αποδεσμεύσεις, γιατί άρχισε και βρέχει δυνατά. Να πας σε άλλο σημείο, εννοείται. Βλέπουμε, ξεκινήσαμε. Κακοκαιρία, λοιπόν. Έκανε και πάλι την εμφάνισή της. Λοιπόν. Τώρα, μέχρι να πάμε λίγο. Δεν ξέρω, έχεις. Τι είναι αυτό τώρα? Και όχι, πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Μίχογλου. Στον αναλυτή τον έχω. Το πρωί που βγήκε στο πρώτο θέμα, τι είπε για τις καταστροφές που έγινε και με τον ΕΛΓΑ. Για να ακούσουμε. Ναι. Βιβλική καταστροφή, μπορώ να το πω. Μάλιστα. Μερική βιβλική καταστροφή. Έχουμε σχεδόν από ό,τι αποτιμήσαμε με τον κατάστημα του ΕΛΓΑ που ήρθε από την Αλεξανδρούπολη. Παρουσία και του βουλευτή του νομού μας και άλλων παραγόντων, περίπου 50.000 στρέμματα έχουν καταστραφεί. Πίστευε. Σε δεντροειδή και σε καλαμπόκια, ηλίανθο, σιτηρά, αμυδική, δηλαδή δεν προλαβαίνω ούτε να αλωνίσουν ο κόσμος, όλα έχουν καταστραφεί. Δηλαδή πώς θερίζει σήμερα δερπάνι και έχει μείνει μόνο ο μικρός ο καρπός. Αυτό έγινε από χαλαζόπτωση αλλά και από ανεμοστρόβιλο. Τι λέτε τώρα, κύριε Δήμαρχε? Δηλαδή, πώς δεν θρυνήσαμε, κύριε Αγγελιδάκη, πώς δεν θρυνήσαμε θύματα. Έγιναν πολλές σοβαρές ζημιές στο εργοστάσιο Sunlight. Είχαμε πέσει, και εκεί ζημιές και στο εργοστάσιο. Ναι, έχουν πέσει οι κολόνες εκεί στο εργοστάσιο, όλες, και είχα κλείσει ο δρόμος προς το Όλβιο. Ναι. Μπορώ να συγχαρώ τη ΔΔΕ που δούλεψε πάνω από 4-5 ώρες να δώσει στο εργοστάσιο ρεύμα, αλλά και στη γύρω περιοχή, ώστε τις 10 ώρα το βράδυ να έρθει ρεύμα. Δηλαδή πάνω από 10-15 χωριά δεν είχα ρεύμα. Τι λέτε τώρα, όλη τη νύχτα? Θέλω να πω ότι ναι. Όλη τη νύχτα, ναι, μέχρι τις 10 η ώρα και μετά ήρθε. Αλλά πάντως εγώ έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ σαν άνθρωπο, φωτά, γιατί και εγώ είμαι από τους ανθρώπους από γεωργική οικογένεια και έχω μεγαλώσει σε αυτή την οικογένεια. Τώρα 50.000 στρέμματα είναι πάρα πολύ μεγάλη έκταση, κύριε Δήμαρχε, και τώρα τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, είναι άλλος πολύ έχει, σοβαρό. Άλλος έχει 400 στρέμματα ακτινίδια, δεν έμεινε τίποτα. Δεν έμεινε τίποτα, άλλος έχει 50, αυτό. Άλλος έχει 10, άλλος έχει 50 στρέμματα καλαμπόκι, άλλος έχει 200 στρέμματα, δεν έμεινε καρπός, τι να σας πω. Μόλις
Δεν υπάρχουν εκφράσεις, δεν τι να σας πω. Αυτή τη στιγμή συνειδριάσαμε σε ένα χωριό, ήμασταν πιο μπροστά από την αρχή, ξεκινήσαμε, αλλά βγαίνουν και σε άλλα χωριά. Δηλαδή ξεκινάει από το Δήμο μας, από τη γέφυρα του Νέστα, από το Ξώτες και πάνω, και φτάνει στο μισό του Δήμου. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Μεγάλη ζημιά. Μεγάλη ζημιά. Έχουν κάνει βέβαια και τις παρεμβάσεις μας και στα ανώτερα κλιμάκια, μέχρι και στον Πρωθυπουργό στείλαμε έγγραφα στους υπουργούς, ώστε να συνδράμουν για να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η αποτίμηση της ζημιάς, ώστε να αποζημιωθούν γρήγορα οι άνθρωποι, γιατί δεν θα έχουν όσο προς το ζήμ. Είναι αυτό, πώς θα επιβιώσουν δηλαδή, τώρα αυτοί οι άνθρωποι. Καταρχήν αυτή τη στιγμή έχω ρωτήσει τόσα λεφτά. Έτσι, με αυτό βιοπορίζονται. Τόσα λεφτά και είναι έτοιμοι σχεδόν σε ένα μήνα, δυο να πάρουν τους καρπούς και καταλαβαίνεις τώρα. Αυτό πάνε. Όλα αυτοί οι κόποι που έκαναν οι άνθρωποι αυτοί μέσα σε λίγα λεπτά, έτσι που πέρασε το κύμα αυτό της κακοκαιρίας. Ο Ελγά τώρα, ο οποίος βρέθηκε και ήσασταν εκεί, κύριε Δήμαρχε, είδε τις ζημιές, είναι μεγάλες, τι μετέφερε κάτι? Οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες, έχω δοθεί εντολή στους ανταποκριτές του ΟΛΓΑ, έχουμε 7 ανταποκριτές του ΟΛΓΑ, ώστε να ξεκινήσουν γρήγορα να γίνουν δηλώσεις, δηλαδή από σήμερα και όλα ξεκινάμε δηλώσεις. Μάλιστα. Το θέμα είναι το κράτος να έχει ανταπόκριση, ώστε να βγουν γρήγορα οι χρηματοδοτήσεις, ώστε να πληρωθούν οι άνθρωποι. Για να ζήσουν. Δηλαδή το χειμώνα δεν θα έχουν να φάνε αυτοί οι άνθρωποι. Και δεν θα έχουν και για την επόμενη χρονιά για να ξανασπείρουν τα χωράφια τους. Και έπειτα τα δενδροειδή, όπως εδώ υπάρχει η καλλιέργεια των ακτινιδίων, αλλά και των ροδακίνων και αχλαδιών, πολλοί έχουν αχλάδια. Αυτοί εδώ για να δώσουν τα δέντρα τους θα κάνουν 4-5 χρόνια. Δηλαδή και 4-5 χρονιά δεν θα πάρουν παραγωγή. Σας φανταστείτε δηλαδή τι ζημιά έχουν πάρει αυτοί οι άνθρωποι. Και πριν 15 μέρες πάλι είχαμε θεομηνία στην περιοχή μας. Λιμμύρες. Τέλος πάντων δεν ήταν τόσο μεγάλες ζημιές. Ο Δήμος μας βέβαια έχει τεθεί σε έκτακτη ανάγκη. Μάλιστα. Μετά από αυτό το σημερινό. Με θέμα αντιπλημμυρικών, υπάρχει τίποτα, καμιά μέρη να βλέπετε εσείς καμιά κινητικότητα, κύριε Δήμαρχε? Κάνετε κάποια σχετική όχληση? Κοιτάξτε, να σας πω, παρεμβάσεις γίνονται και από την αντιπεριφέρεια. Αλλά είναι τόσα μεγάλα τα προβλήματα, τα οποία δεν ανταποκρίνονται βέβαια, αλλά θέλει και λεφτά. Δεν είναι, βγαίνει για να γίνει ένα διαγωνισμό, για να γίνει ένα έργο, σε τρώει 2-3 χρόνια. Να σας πω κάτι, όλα αυτά είναι από τους παράγοντες των υπηρεσιών, οι οποίοι κολυσεργούν με την έννοια πια ότι η μηχανική, γιατί υπάρχει έλλειψη μηχανικών και στους Δήμους αλλά και στην περιφέρεια, ορισμένοι κολυσεργούν επίτηδες. Κάποιοι δεν θέλουν να βάλουν και την υπογραφή τους, καταλαβαίνετε τι γίνεται, όπως γίνεται και στις συντάξεις που παρακολουθείτε και εσείς σαν δημοσιογράφος. Για να βγει μια σύνταξη κάναν 4-5 χρόνια, ξεφεύγουμε από το θέμα μας βέβαια, αλλά έτσι είναι και εδώ. Δηλαδή όταν αυτά πρέπει να γίνουν σε 2-3-4 μήνες ας πούμε, για να μπορούμε να κάνουμε μια παρέμβαση, ένα έργο και κάνουν και γίνονται σε 2-3 χρόνια, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Φεύγει και η θητεία των δημαρχών και των περιφερειαρχών και όλων. Και όλα αυτά τα άνθρωπα που εργάζονται για την τοπική αυτοκίνηση. Υπάρχει θέληση από αυτό. Είναι μεγάλο το ζήτημα τώρα, κύριε Δήμαρχε, το θέμα των αντιπλημμυρικών. Έτσι. Πρέπει όμως κάποια στιγμή αυτή η κουβέντα να ανοίξει. Πρέπει κάποια στιγμή, επειδή βλέπουμε ότι γινόμαστε έρμεο και θύματα κάθε φορά που βρέχει λίγο παραπάνω ή ακόμη και περισσότερο όγκο. Γιατί τώρα τα τελευταία χρόνια έχει πλέον ξεφύγει η κατάσταση με τις βροχοπτώσεις και τις χαλαζοπτώσεις. Μια πρόταση και πιστεύω πολλών ανθρώπων που ασχολούνται με τα κοινά. Είναι να καθαριστεί η περιοχή μας, δηλαδή ο Νέστος. Ο Νέστος έχει 100 χρόνια να καθαριστεί. Αν ο Νέστος καθαριστεί και διανυχθεί, νομίζω θα εκλείψουν αυτά εδώ πέρα. Βέβαια υπάρχουν και άλλα άκερα προβλήματα. Είναι το χαλάζι που δεν προβλέπεται, είναι από το Θεό. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Το ανεμοθύλα. Μόνο με τη χαλαζική προστασία ίσως, αν υπάρχει μια ανέρημα. Είναι μεγάλες δαπάνες όμως. Είναι σίγουρα, σίγουρα. Μα εδώ πέρα εμείς το ζητάμε εδώ και 15-20 χρόνια για τη Δήμο Παγκαίου και τον Νέστο, κύριε Δήμαρχε. Και ακόμη μας έρχεται. Υποσχέσεις ακούμε μόνο για την αντιχαλαζική. Τέλος πάντων, είναι μεγάλο το πρόβλημα, σίγουρα, και πολύ ορθώς. Πρέπει άμεσα να, και εσείς θα το είπατε, να το κινήσετε και για το θέμα των αντιπλημμυρικών, αλλά και γενικά να τρέξουν κάποιες διαδικασίες, όπως είδατε τώρα και δηλώσεις. Εδώ καθαρίστηκαν αρκετά κανάλια στην περιοχή μας παράλληλα που είναι με τον Νέστο, αλλά σε βγαίνει από αλλού, δεν το κατάλαβα. Γι' αυτό θέλει συνεχίζει, δηλαδή κάθε 2-3 χρόνια αυτά πρέπει να γίνονται παρεμβάσεις ή 5 χρόνια. Έστω μια πενταετία, θέλει παρεμβάσεις να γίνονται. Ναι.
Θέλει χρήματα, θέλει από την ευρωπαϊκή κοινότητα, θέλουν, πρέπει να υπάρξουν χρήματα και γρήγορη παρέμβαση. Εδώ δεν υπόγραφαν για να καθαρίσουν το κανάλι λόγω συνθήκη Ραμψάρ, Νατούρα και τον Ατάλο. Mm. Οι οικολόγοι δεν αφήνανε κτλ. Όπως και το μεγάλο το αρδευτικό έργο. Καταλαβαίνετε, δηλαδή για να γίνει το αρδευτικό έργο αυτό εδώ πέρα, το πολυσυντημένο για να ξεκινήσει, και από ό,τι έμαθα χθες μπήκε μπρος η μηχανή, έστω και αυτό το ξεκίνημα. Αυτό, καταλαβαίνετε, αυτό είναι θετικό, κύριε Δήμαρχε. Έτσι, να και κάτι χρόνια, θετικό. 20 χρόνια μιλάμε, για 20 χρόνια. Mm. Και επειδή ασχολούμαι με αυτά, θα γίνει δημοπρασία, θα γίνουν στάσεις, θα φάμε 3-2-3 χρόνια. Καταλαβαίνετε, και 5 χρόνια πάλι θα φάμε. Πάντως είναι θετικό αύριο αυτό το πρώτο βήμα για τα 170 εκατομμύρια το έργο το συνολικό για την παιδιάδα του. Για την περιοχή μας είναι και μεγάλο έργο, έτσι. Να τα λέμε. Και για τους αγρότες της περιοχής και έστω και για τους νέους ανθρώπους να συνταχθούν και με τη γεωργία, γιατί όλοι φεύγουν έξω. Η γεωργία μπορεί να αποδώσει, μπορεί να δώσει ψωμί στους νέους. Αλλά αρκεί να το πιστέψουν. Αρκεί να το πιστέψουν. Έτσι, σωστά. Να πηγαίνεις στο εξωτερικό, στη Γερμανία, εδώ, εκεί και τα λοιπά, για να πάρεις να σου μείνει στο τέλος ένα πεντακουσάρικο καθαρό. Το πεντακουσάρικο καθαρό το βγάζεις και στην Ελλάδα και στην πατρίδα σου. Αλλά έχεις και την οικογένειά σου, έχεις τον πατέρα σου, τη μάνα σου, τη γυναίκα σου, τα παιδάκια σου. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όταν φεύγουμε έξω, μειώνεται και η Ελλάδα μας, έτσι. Είπαμε και πολλά σήμερα για πρώτη φορά, κύριε Κυριδάκη. Και καλά κάνετε, κύριε Δήμαρχε, και μπράβο σας. Πείτε μου εσείς ό,τι θέλετε να σας πω. Λοιπόν, επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε και με τα θέματα της επικαιρότητας για σήμερα. Συνεχίζουμε. Θα πάμε τώρα ευθύς αμέσως να δούμε λίγο τι γίνεται και με το θέμα του Fuel Pass, του επιδότησης των καυσίμων, του πετρελαίου, τι γίνεται με τις τιμές. Έχουμε μαζί μας τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Καβάλας και πλέον Γραμματέα στην Ομοσπονδία Βενζινοπολών Ελλάδος, τον κύριο Μιχάλη Μεταξά. Καλησπέρα, κύριε Μεταξά. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Τι κάνετε, όλα καλά? Προσπαθούμε, όπως όλοι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα λίγο, κύριε Μεταξά, τι ακριβώς γίνεται με το Fuel Pass 2, σε τι στάδιο βρισκόμαστε με τις τιμές, με τα καύσιμα, τι γίνεται, για δώστε μας λίγο μια εικόνα. Τα καύσιμα, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα, συνεχίζουν να ανωδική τους πορεία. Όσον αφορά το Fuel Pass, είναι τα μέτρα τα οποία όλοι ακούσαμε χθες από την κυβέρνηση και αφορά την καινούργια τρίμηνη επιδότηση πλέον, η οποία θα είναι διπλάσια από την προηγούμενη και τους επόμενους 3 μήνες. Μάλιστα. Θα είναι στα 80 ευρώ, να πούμε, κύριε Μεταξά, έτσι? Έτσι ακριβώς, θα είναι 80 ευρώ. Mm. Δεν έχει κάνει δεκτό η κυβέρνηση αυτό που έχουμε πει μέχρι στιγμής, ότι η μόνη λύση άμεση που μπορούν να δουν όλοι οι καταναλωτές στην τσέπη τους είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, διότι ξεκάθαρα η κυβέρνηση είπε ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ένα μεγάλο ποσό, το οποίο είναι ικανό από την εισρωή του στο κεντρικό κορβανά της κυβέρνησης και είναι προϋπολογισμένο έτσι ώστε να πληρωθούν κάποιες δαπάνες. Δεν μπορεί να γίνει μείωση του ειδικού φόρου. Το ξεκαθάρισαν αυτό. Με αποτέλεσμα να πάμε πλέον στην επιδοματική πολιτική. Μάλιστα, αυτό. Κύριε Μεταξά, όσον αφορά το θέμα της τιμής του καυσίμου, βλέπετε κάποια μείωση, παρατηρείτε κάτι τέτοιο ή όχι ακόμα? Όχι, όχι, δεν παρατηρείται μείωση ή λίγο κάποιες μέρες μένουμε στάσιμοι ή οι πορείες είναι πάντα ανωδικές. Βλέπουμε ότι έχουμε πει ότι είναι ένα χρηματιστηριακό είδος το καύσιμο, όπως έχει γίνει πλέον και το ρεύμα. Με αποτέλεσμα ειδικά το καύσιμο να επηρεάζεται έστω ακόμα και από κάποια κακιά είδηση, όπως ακούμε κάθε μέρα ότι η Ρωσία κάνει διακοπές φυσικού αερίου σε κάθε μέρα και σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Mm. Αυτό δημιουργεί μια αναταραχή. Βλέπουμε ότι η κατανάλωση καυσίμων στην Κίνα, λόγω του ότι παίρνει πλέον μπρος η βιομηχανία της και αρχίζει την παραγωγή, αυξάνεται. Εν αντιθέσει, οι πετρελοπαραγωγικές χώρες δεν αυξάνουν τις ποσότητες που αντλούν.
με αποτέλεσμα να ανεβαίνει η τιμή, για να εισπράξουν οι χώρες οι πετρελοπαραγωγικές το χάσιμο που είχαν όλα αυτά τα χρόνια της πανδημίας. Μάλιστα. Κύριε Μεταξά, με την επιδότηση αυτή, η οποία θα δοθεί, πιστεύετε θα αυξηθεί η κατανάλωση? Όχι, όχι. Είναι απλά ένα βοήθημα. Τι να κάνω τα 80 ευρώ. 80 ευρώ πλέον δεν γεμίζει κανένα ρεζερουάρ. Ούτε και των 45 λίτρων που είναι ένα μέσο ρεζερουάρ δεν γεμίζει πλέον. Είναι απλά μια βοήθεια. Δεν είναι κάτι το οποίο θα δώσει όθηση στην κατανάλωση περισσότερης ποσότητας καυσίμου. Ας μην ξεχνάμε ότι στην ουσία αυτό που το κράτος δίνει αυτή τη στιγμή, που θα δώσει μάλλον από 1 Ιουλίου, είναι τα παραπάνω χρήματα τα οποία εισέπραξε από το ΦΠΑ. Γιατί άλλο είναι το ΦΠΑ 24% στο 1,40 και άλλο είναι το ΦΠΑ 24% στα 2,50. Στην ουσία επιστρέφει στους καταναλωτές την παραπάνω εισπράξη του ΦΠΑ. Εμείς δεν λέμε κάτι τέτοιο. Εμείς λέμε μια βοήθεια σε μόνιμο επίπεδο, όπως κάνανε 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μειώσανε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης επί της αντιλίας. Σωστά, σωστά. Τώρα, αναμένουμε, κύριε Μεταξά, και τα νεότερα. Πάντως, τα νοικοκυριά είναι δύσκολα, να πούμε, αλλά και εννοείται και εσείς οι επαγγελματίες. Διαθέτετε και για κατάστημα εστίασης, γνωρίζετε ακόμη περισσότερο και για το θέμα του ρεύματος. Και ναι. Κάτι που θέλω να πω είναι ότι, γιατί πολλοί ρωτάνε συνέχεια σε συνεντεύξεις, σε πληροφορίες, όσο κάτω βρίσκεται ο κλάδος των πρατηρίων από πλευράς κατανάλωσης. Πιστεύουμε ότι το κλείσιμο του Ιουνίου, φέτος με πέρυσι τον Ιούνιο, θα είμαστε γύρω στο 25% κάτω. 25%. Όταν λοιπόν είμαστε 25% κάτω μέσα στον Ιούνιο, με καλό καιρό που βοηθάει τις μετακινήσεις των καταναλωτών, με υποτίθεται τουριστική περίοδο που διατρέχουμε, φανταστείτε τι θα συμβεί το χειμώνα. Πιστεύω ότι έρχονται λοιπόν και στον κλάδο μας, που βρίσκεται στο μέσο αυτού του τυφώνα του ενεργειακού, πιστεύω ότι έρχεται και στον κλάδο μας πλέον σοβαρά η υπόθεση για λουκέτα. Και στον κλάδο των πρατηριούχων, λέτε, κύριε Μεταξά. Και στον κλάδο, διότι και το ίδιο το κράτος, αφού εμείς έχουμε 25% πτώση, και τα έσοδα του κράτους από τον φόρο, γιατί ο φόρος δεν αυξήθηκε στο κράτος, το ΦΠΑ αυξήθηκε, έχει μείωση. Εκεί λοιπόν έρχεται το επιχείρημά μας που προσπαθούμε να πείσουμε την κυβέρνηση να κάνει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, γιατί και η ίδια χάνει από τη μείωση των καταναλώσεων. Γιατί όσο πιο λιγότερα λίτρα πουλάμε, τόσο πιο λιγότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης πράττει. Γι' αυτό και σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες κάναν μείωση του ειδικού φόρου. Κατανάλωση βέβαια ίσως και σε αυτές τις χώρες να υπήρχε πιο πολύ από πίσω κορβανάς δημόσιος, ώστε να μπορούν να πληρωθούν συντάξεις, μισθοί κτλ. Σωστά, σωστά. Κάτι το οποίο εμείς δεν το έχουμε, κύριε Μεταξά. Έτσι ακριβώς. Μην ξεχνάμε ότι τώρα βγαίνουμε από την εποπτεία. Ακριβώς, ακριβώς. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Ας ελπίσουμε σύντομα να έχουμε θετικές εξελίξεις, έστω και αυτή την ανάσα η οποία θα λάβουμε με τα 80 ευρώ και 100 ευρώ στα νησιά, εννοείται. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μεταξά. Καλά. Και εννοείται καλή αρχή και στα καθήκοντα του γραμματέα πλέον για την Πανελλήνια Ένωση, Πανομοσπονδία Μεσσηνοπολών Ελλάδος. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το σχετικό ρεπορτάζ τώρα. Έως 80 ευρώ, όπως είπαμε, επιδότηση στη βενζίνη. Για να δούμε λοιπόν και την άποψη, εννοείται, των ιδιοκτητών πρατηρίων. Τους βασικούς άξονες της νέας παρέμβασης της κυβέρνησης στα καύσιμα με γενναία επιδότηση και το νέο Fuel Pass ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Όπως έχει συμφωνηθεί με τα αρμόδια Υπουργεία και κυρίως με το Οικονομικό Επιτελείο, αυτή θα αφορά τρεις μήνες, τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, και θα είναι μια παρέμβαση που θα αφορά τις τιμές και της βενζίνης και του ντίζελ. Απευθύνεται σε περισσότερους από 3 εκατομμύρια οδηγούς. Κάνουμε όμως και μία ξεχωριστή παρέμβαση για τους αγρότες μας, καθώς επισπεύδεται για τις αρχές Αυγούστου η επιστροφή σε αυτούς του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο, το οποίο αγόρασαν το πρώτο εξάμεινο του 2022. Θυμάστε ότι η αρχική πρόθεση της κυβέρνησης ήταν αυτό
να ολοκληρωθεί το Νοέμβριο, αλλά έχουμε πια την τεχνική δυνατότητα για τους αγρότες, οι οποίοι θα έχουν συμπληρώσει τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, να επισπεύσουμε αυτήν την πληρωμή και αυτή να γίνει εντός του Αυγούστου. Οπότε και οι αγρότες μας έχουν και την μεγαλύτερη ανάγκη, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς βρίσκονται στα χωράφια τους. Κοστολογούνται σε 375 εκατομμύρια ακόμα. Έτσι, οι συνολικές επιδοτήσεις της πολιτείας μόνο για τα καύσιμα αγγίζουν τα 600 εκατομμύρια, για την ακρίβεια 580 εκατομμύρια. Και φυσικά οι άμεσες και οι έμεσες ενισχύσεις κατά των ανατιμήσεων στην ενέργεια αγγίζουν πλέον τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ποσά τα οποία προέκυψαν από την συνετή οικονομική μας διαχείριση, αλλά και από τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, τους οποίους έχει πετύχει και εξακολουθεί να πετυχαίνει η ελληνική οικονομία. Συγκεκριμένα, τα νέα μέτρα αυξάνουν την επιδότηση του Fuel Pass, όπως το λέμε. Ας το ονομάσουμε Fuel Pass 2. Σε αυτό λοιπόν η ενίσχυση στην κατανάλωση βενζίνης ανεβαίνει από τα 45 στα 80 ευρώ. Αυτό για πληρωμή στην Αντλία, για τις μοτοσυκλέτες από τα 35 στα 60 ευρώ. Ενώ στα νησιά μας, όπου ξέρουμε ότι αντιμετωπίζουμε μεγαλύτερο πρόβλημα, η επιδότηση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη, 100 ευρώ τώρα, αντί 55 μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια, στην εξειδίκευση του συγκεκριμένου μέτρου, προχώρησε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας, αλλά και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Κυλακάκης. Παρεμβαίνουμε άμεσα και δυναμικά, διαμορφώνοντας ένα ευρύ δίκτυο προστασίας πάνω από νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κυρίως τα ασθενέστερα στρώματα και τη μεσαία τάξη. Τα συγκεκριμένα μέτρα απευθύνονται σε περισσότερους από 3 εκατομμύρια οδηγούς, ενώ θα υπάρξει και μια ξεχωριστή παρέμβαση για τους αγρότες. Μάλιστα, αυξάνεται η επιδότηση στα 80 ευρώ και 100 ευρώ στα νησιά. Κάτι είναι και αυτό από το τίποτα, αφού κατάλαβαν ότι υπάρχει ένα διέξοδο πέρα με την αύξηση των καυσίμων, γιατί φτάσαμε πλέον τα 2,40 στην αμόλυβδη την απλή και το 2,10 στο πετρέλαιο. Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος στα νοικοκυριά δυσανασχετούν. Ο κόσμος δεν μπορεί να μετακινηθεί, να πάει καν στη δουλειά του, έτσι. Όταν κάποιος είναι 10, 15, 20, 30 χιλιόμετρα μακριά, σίγουρα το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο για τη μετακίνηση του, για τη δουλειά. Οι υπόλοιποι έχουν κόψει τις βόλτες, βλέπετε 10.30, 11 η ώρα το βράδυ κυκλοφοράει ψυχή. Το μόνο που πάνε στη θάλασσα πάνε με τα λεωφορεία, γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν 20-25 ευρώ βενζίνη. Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος σφίγγεται, τα νοικοκυριά υποφέρουν οικονομικά και είναι ένα μικρό μέτρο ανακούφισης ακόμα. Από το τίποτα εμείς είμαστε πάντα θετικοί και λέμε πάλι καλά. Αναφέρετε 2,40, έχει φτάσει και 2,46, έχω δει και 2,47 εδώ στον ομό Ροδόπης. Τόσο ακριβώς, έχει και 2,5 ευρώ εδώ στον ομό Ροδόπης. Το 2,40 είναι η φθηνότερη τιμή, 2,39 που βλέπουμε στον ομό μας. Και το ίδιο και το πετρέλαιο, 2,10, 2,15. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα έχουν ξεφύγει και πλέον ούτε για τη δουλειά δεν μπορείς να πας. Είναι ένα πολύ μεγάλο κόστος μηνιαίο για να μετακινήσει για τη δουλειά σου, αν είσαι λίγο μακριά από την πόλη. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, εκπομπή Αναλυτής Συνέχεια. Συνεχίζουμε και σήμερα με τα θέματα της επικαιρότητας, 10 λεπτά πριν από τις 4. Πάμε ευθύς αμέσως να καλησπερίσουμε και για τη συνέχεια της εκπομπής μας τον κύριο Νίκο Παναγιωτίδη, τον πρόεδρο της Ένωσης Ιδιωτικών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτίδη. Καλησπέρα, κύριε Τζεμιντάκη, σε εσάς και στους τηλεθεατές. Τι κάνετε, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Είμαστε αισιόδοξοι. Μπράβο, μπράβο, έτσι να είστε πάντα. Λοιπόν, κύριε Παναγιωτίδη, είχατε μια συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, τον κύριο Αλέξη Πολίτη, και θέσατε ένα πολύ σημαντικό θέμα εκ νέου επιτάπητος. Το γεγονός ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να καταγγεθεί το αεροπορικό απόσπασμα της Χρυσούπολης, έτσι? Σαφέστατα, κύριε Αντζεμιντάκη. Είχαμε μια πολύ σημαντική, θα έλεγα, συνάντηση με τον κύριο Αλέξη Πολίτη, γιατί και ο κύριος Πολίτης κατανόησε το θέμα, το οποίο το αναλύσαμε. Υπενθυμίζω πολύ γρήγορα ότι υπάρχει ένα θέμα στη κρεμότητα από το 2018, με απόφαση του Συμβουλίου των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων, είχε αποφασιστεί η κατάργηση του αεροπορικού αποσπάσματος της Χρυσούπολης για οικονομικούς, τονίζω τότε, λόγους, στα χρόνια του Μνημονίου. Ναι. Το οποίο θέμα ο κύριος Παναγιωτόπουλος με απόφαση του έχει αναστείλει την κατάργησή του, αλλά θα πω ότι μέχρι και σήμερα το θέμα είναι σε κρεμότητα. Κάτι που δυστυχώς στερεί σε πολλούς συναδέλφους μας τη δυνατότητα να κάνουν τον οικογενειακό τους προγραμματισμό. Μάλιστα.
Οπότε λέτε, κύριε Παναγιωτήδη, ότι ακόμη είναι σε κρεμότητα αυτό το ζήτημα. Δεν έχει τελειώσει δηλαδή ουσιαστικά. Όχι, όχι, δεν έχει τελειώσει το θέμα. Μάλιστα. Απλά έχει, είναι σε αναστολή η απόφαση κατάργησης. Δεν έχει αυτή η απόφαση της κατάργησης. Mm. Είναι σε αναστολή. Θέλουμε να πιστεύουμε, γιατί μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το περιβάλλον του κυρίου Παναγιωτόπουλου και ο ίδιος ο υπουργός είναι πολύ καλά ενημερωμένο, είναι πλήρως ενημερωμένος για το θέμα. Mm. Συζητάμε μαζί του για το θέμα. Θέλουμε να πιστεύουμε το αμέσως προσεχές διάστημα ότι θα ευοδοθούν και οι δικές του προσπάθειες, ούτως ώστε το θέμα να κλείσει θετικά για την περιοχή μας. Mm. Ξέρετε, κυρία Τζεμιδάκη, το λέω πολύ καιρό τώρα. Θα πρέπει κάποια στιγμή όλοι όσοι ζούμε στην Καβάλα, θα πρέπει να τη δούμε την πόλη μας σαν μια πόλη με μεγάλες δυνατότητες και να δουλέψουμε γι' αυτό. Θέλω να πω ότι βλέπω παραδείγματα από άλλες περιοχές της Ελλάδος. Ναι. Στο οποίο ακουγόταν και εκεί κατά καιρούς, για κάποιες μονάδες, στα χρόνια του μνημονίου θα πω, ότι πρέπει να κλείσουν για εξοικονόμηση φόρων κτλ. Και αυτές οι μονάδες όχι μόνο δεν έκλεισαν, αλλά στη συνέχεια ενισχύθηκαν κιόλας. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να γίνει και στην περιοχή μας. Το αεροδρόμιο της Χρυσούπολης είναι ένα αεροδρόμιο με πολύ μεγάλες δυνατότητες. Και θα πω ότι και ο κύριος υπουργός ξέρει πάρα πολύ καλά τις δυνατότητες του αεροδρομίου, γιατί μην ξεχνάμε ότι όσο ήταν και βουλευτής αντιπολίτευσης, είχε καταθέσει ερώτηση με αφορμή επιστολή της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Κυπράκης, ερώτηση στον τότε υπουργό, τον κύριο Καμένο, με το οποίο ζητούσε να μην δρομολογηθούν τότε οι εξέλιξεις για την κατάργηση. Ναι, 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 σωστά. Και τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει αυτό το πάγωμα, αν θέλετε, αλλά δεν υπάρχει και ενίσχυσή του, δηλαδή παραμένει στάσιμο αυτό. Θα έλεγα ότι δεν έχει δοθεί τελική οριστική λύση. Μάλιστα. Αυτό είναι που αναμένουμε. Ναι. Θέλω να πιστεύω το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ότι ο κύριος Παναγιωτόπουλος ότι θα έχει να μας ανακοινώσει θετικές εξελίξεις. Δεν μπορώ να ξέρω αν θα είναι έτσι. Ειλικρινά σας το λέω, αλλά θέλω να πιστεύω ότι επειδή νομίζω και ο ίδιος το θεωρεί ως πολύ σημαντικό θέμα, ότι θα έχει να μας πει κάποιο ευχάριστο νέο. Μακάρι, μακάρι, εννοείται, κύριε Παναγιωτήδη, γιατί όντως είναι ένα εξίσου πολύ σημαντικό θέμα αυτό όσον αφορά το θέμα του αεροπορικού αποσπάσματος Χρυσούπολης. Εγώ θα πω ότι από μεριάς μας, θα πω ότι από μεριάς μας θα συζητήσουμε και με τους άλλους φορείς της πόλης, σαφέστατα, στους οποίους θα θέλουμε να ενώσουν όλοι μαζί τις δυνάμεις τους. Για να δουλέψουμε, για να απαιτήσουμε μάλλον το δίκαιο, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ δίκαιο αίτημα. Ξέρετε κάτι, θα το πω έτσι απλά όπως το αντιλαμβανόμαστε εμείς ήδη. Ναι. Το γεγονός ότι μας λένε κατά καιρούς ότι όσο είναι ο Παναγιωτόπουλος υπουργός, μη στεναχωριέστε, δεν μας ικανοποιεί, ξέρετε. Δεν μας εφησυχάζει. Εμείς κοιτάμε την επόμενη μέρα. Αν θέλετε, το κοιτάμε μελλοντικά τι θα γίνει. Και να σας πω κάτι άλλο. Πιστεύω ότι αν όλοι μαζί αναδείξουμε τις δυνατότητες του αεροδρομίου, θα φανεί προς τα έξω ότι δεν ζητάμε ένα ρουσφέτη για την περιοχή, αλλά ζητάμε να αποδοθεί σε αυτό το αεροδρόμιο ο ρόλος που μπορεί να παίξει. Και πολύ σωστά το θέτεται, όντως, κύριε Παναγιωτήδη, έτσι πρέπει να γίνει. Όπως και το αεροδρόμιο του Μαγδαλαιώνα, έτσι, το οποίο το συζητήσαμε πάρα πολλές φορές, βλέπουμε ότι αξιοποιείται τελικώς και λύθηκε το ζήτημα εκείνο το οποίο υπήρχε. Εξίσου. Νομίζω λύθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ας είμαστε πάντα κι εμείς λέγαμε ότι είμαστε υπέρ της επένδυσης. Απλά ζητούσαμε να αποδοθεί αυτό που υπήρχε μέχρι τότε, δηλαδή τα οικείμετα τα οποία μπορούσαν να μένουν οικογένειες στρατιωτικών. Αυτό γίνεται, τα σπίτια ήδη κατασκευάζονται. Μπορώ να σας πω γιατί μένω πολύ κοντά στον χώρο που γίνονται οι εργασίες. Mm. Οι εργασίες προχωρούν με γοργό ρυθμό. Νομίζω είναι κάτι πολύ θετικό για όλη την περιοχή. Όσο και αν φαινόμασταν κάποτε εμείς ότι ήμασταν ίσως οι γκρινιάριδες, θα πω μέσα σε εισαγωγικά, νομίζω ότι αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι είχαμε αυτή την απέτηση και εμείς χαιρόμαστε με αυτή την εξέλιξη σήμερα. Κάτι που θα βρεθεί σε όλη την περιοχή και θα είναι καλό για όλη την περιοχή. Έτσι, σωστά. Σωστά. Πολύ σωστά, κύριε Παναγιωτήδη. Λοιπόν, και για το αεροπορικό απόσπασμα της Χρυσούπολης, ζητάτε φυσικά να έρθουν σύντομα θετικές εξελίξεις και από πλευρά του. Το σύντομα για λόγους ευνόητους, φαντάζομαι, καταλαβαίνετε όλοι. Νομίζω ότι πρέπει να είναι όσο και σύντομα γίνεται. Έτσι, σωστά. Λοιπόν, για να δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλή καλά. Δύναμη και καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Λοιπόν. Ένα σημαντικό κομμάτι και αυτό το αεροδρόμιο. Αρκετές φορές το έχουμε αναφέρει, το αεροπορικό απόσπασμα της Χρυσούπολης. Το οποίο είναι ένα χρόνιο αίτημα, αλήθεια είναι από τον κύριο Παναγιωτήδη, από την Ένωση Στρατιωτικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και αναμένεται τώρα να δούμε το τι ακριβώς θα γίνει φυσικά από εδώ και πέρα. Λοιπόν, θα πάμε λίγο τώρα και με τη βοήθειά σου, Μάκη, να δούμε λίγο τι γίνεται και με το νοτουρκικό ζήτημα. Έχουμε ήδη κάποιες πάλι
νέες δηλώσεις από πλευράς και κάποια βίντεο τα οποία ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από πλευράς της Τουρκίας για κάποια ελληνικά στρατιωτικά στρατόπεδα τα οποία υπάρχουν στα νησιά μας, τα οποία φαίνεται ότι τα βιντεοσκόπησαν και τα πρόβαλαν οι γείτονές μας. Θέλω λίγο να πάμε να δούμε το ρεπορτάζ του Δημήτρη του Καστόρη που το έχει επιμεληθεί ο ίδιος και επιστρέφουμε. Νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στο Αιγαίο και μέσω του τουρκικού τύπου. Το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού σε ρεπορτάζ που υπογράφουν η Αλή Μπαλή και η Εσέγγιλ Ντίρ κατασκοπεύει την Ψέριμο προκειμένου να καταγγείλει την παρουσία Ελλήνων στρατιωτών και όπως ισχυρίζεται βαρέων όπλων στο νησί. Το τουρκικό πρακτορείο αναφέρει «Η Ψέριμος βρίσκεται σε απόσταση 8 χιλιόμετρων νοτιοδυτικά της Αλικαρνασσού». Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, εδώ απαγορεύεται να υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Όμως, συνεχίζεται η εγκατάσταση των ελληνικών δυνάμεων. Το τουρκικό πρακτορείο κατέγραψε ενέργειες στρατικοποίησης, σημειώνοντας πως δυνάμεις πυροβολικού βρίσκονται δίπλα από τη σημαία, υπάρχει ελικοδρόμια, 4 κτίρια και παρατηρητήριο. Η ένταση αυξήθηκε με την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο συγκεκριμένο νησί. Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε μεταξύ άλλων Έλληνες στρατιώτες που στάθμευσαν στο νησί καθώς και βαρυοπλισμό. Στην περιοχή όπου γίνονται οικοδομικές δραστηριότητες υπάρχουν Έλληνες στρατιώτες με στολές παραλλαγής γύρω από τις πέτρινες κατασκευές που θυμίζουν χαρακώματα ή καταφύγια. Αναφέρεται χαρακτηριστικά, ενώ παρουσιάζονται μέχρι και δορυφορικές εικόνες προκειμένου η Άγκυρα να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς της. Είναι εμφανές πλέον πως η αντίθεση Ελλάδας-Τουρκίας έχει λάβει επικοινωνιακό χαρακτήρα, καθώς μέσω της δημοσίευσης φωτογραφιών και εικόνων η γειτονική χώρα προσπαθεί να πείσει την κοινή γνώμη ότι η Ελλάδα παρανομεί πάνω στα ίδια της τα νησιά. Λοιπόν, είδαμε και το σχετικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, το οποίο μεταξύ άλλων, όπως είδατε κι εσείς, υπάρχουν αυτές οι τοποθετήσεις. Να πούμε ότι υπάρχουν και νεότερες εξελίξεις, καθώς σύμφωνα με τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης συνελήφθη η Σουμεγέ Γκουλέν, είναι η ανιψιά του Φετουλάχ Γκουλέν, στην προσπάθειά της να περάσει στη χώρα μας, όπως βλέπουμε μέσα από το 1news.gr, για να δούμε λίγο και το σχετικό άρθρο, το τι αναφέρει, όπως τουλάχιστον να ανοίξει λίγο, θέλουμε λίγο την βοήθεια της τεχνολογίας. Στη σύλληψη της ανιψιάς του ημάμι Φετουλάχ Γκουλέν προέβησαν τουρκικές αρχές, μάλιστα όπως μεταδίδουν ως έκτακτη είδηση τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας, συνελήφθη την ώρα που επιχειρούσε να περάσει στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της Γενής ΑΦΑΚ, 10 άτομα προσπαθούσαν να περάσουν παράνομα στην Ελλάδα, συνελήφθησαν από τα στρατεύματα στα σύνορα και διαπιστώθηκε ότι 5 από τους συλληφθέντες ήταν μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης, όπως λέγεται φέτο, και μία από αυτούς ήταν η Σουμεγέ Γκουλέν, ανιψιά του Φετουλάχ Γκουλέν. Ο Γκουλέν, ο οποίος γνωρίζουμε φυσικά όλη τη δράση του, τουλάχιστον όπως λέει ο Ερντογάν, είναι ένας ημάμις ο οποίος τον έχει ντομισεί και τον έχει καταραστεί. Είναι όλα αυτά τα οποία φυσικά είχαμε ακούσει κατά καιρούς και όλα αυτά τα οποία ότι ο Γκουλέν κρύβεται πίσω και από τα πραξικοπήματα και από όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς λέει ο Τούρκος Πρόεδρος. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε ένα ακόμη σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε και αθλητικές ειδήσεις να δούμε στη συνέχεια. Έχουμε να δούμε για τον πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου K16 που θα γίνει στην Ελευθερούπολη. Θα έχουμε μια επικοινωνία σε λίγη ώρα. Αρκετά σημαντικά πράγματα να δούμε και μέχρι το τέλος της εκπομπής 4.30. Για πάμε διαφημίσεις. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε 4 λεπτά μετά τις 4 το απόγευμα. Να πούμε ότι πλησιάζει ένας πυρήνας τώρα ακραίων καιρικών φαινομένων από ότι είναι. Σιγά σιγά πηγαίνει προς το Δήμο Παγκαίου. Δημοτική Ενότητα Πιεραίων Ελευθερών, αλλά και στην Ελευθερούπολη, ίσως επηρεάσει και εξασθενήσει, σύμφωνα με το μετεωρολογικό σταθμό της Νέας Περάμου. Μακάρι βέβαια να εξασθενήσει, να μην έχουμε προβλήματα. Και γι' αυτόν τον λόγο πάμε να καλησπερίσουμε τώρα τον. Δεν είναι αυτό το θέμα που θα συζητήσουμε, αλλά έχουμε και αυτό το οποίο μας πλησιάζει τώρα, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Παγκαίου, τον κύριο Χρήστο Μποσμπότη. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σε ετοιμότητα, να πούμε, βρίσκεστε έτσι, οτιδήποτε κι αν χρειαστεί. Σε ετοιμότητα είναι ο Δήμος.
Ναι, ναι, ο καιρός είναι λίγο άγριος, αγριεμένος. Ας ελπίσουμε ότι τα φαινόμενα μακάρι. Δεν θα είναι έντονα. Το καλύτερο θα είναι να μην υπάρξουν φαινόμενα, γιατί ήδη και τα τενάγια έχουν τα προβλήματά τους. Σωστά, σωστά. Και εντάξει, θα είναι κάτι το άσχημο τώρα, τη στιγμή που οι παραγωγές αρχίζουν σιγά-σιγά να διαμορφώνονται, να υπάρξουν έτσι έντονα καιρικά φαινόμενα. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι κάτι πολύ μικρό και παροδικό. Μακάρι, μακάρι, αυτό είναι και το ζητούμενο. Τώρα, λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα μας, κύριε Μποσμπότη. Είμαστε στην τελική ευθεία για τις προετοιμασίες για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, 1 και 2 Ιουλίου, Στίβου, που θα διεξαχθεί και στην Ελευθερούπολη για ακόμη μια χρονιά. Έτσι, έτσι. Ναι. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η κεντρική διοίκηση του ΣΕΓΑΣ και η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, η κυρία Σακοράφα, η μεγάλη αυτή Ελληνίδα αθλήτρια, δείχνουν την εμπιστοσύνη τους προς το Δήμο Παγκαίου και μας αναθέτουν τη διοργάνωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος για τις μικρές ηλικίες, για τις κατηγορίες, για την ηλικία κάτω των 16 ετών. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε για αυτό το ΣΕΓΑΣ. Ως συνήθως οι αγώνες γίνονται Σάββατο και Κυριακή. Εμείς φέτος επιλέξαμε να τους κάνουμε Παρασκευή 1 Ιουλίου και Σάββατο 2 Ιουλίου, ούτως ώστε οι χιλιάδες αθλητές που θα επισκεφθούν τον Δήμο Παγκαίου, αλλά με τους γονείς τους, με τους συγγενείς τους, να έχουν και την Κυριακή τους ελεύθερη για να μπορέσουν να το συνδυάσουν έτσι τουριστικά, επισκεπτόμενοι κάποιες από τις καταπληκτικές παραλίες του Δήμου μας. Έτσι λοιπόν, Παρασκευή 1, Σάββατο 2 Ιουλίου από τις 10 το πρωί, επειδή φέτος είναι πιο ελεύθερη συμμετοχή σε σχέση με το COVID, θα υπάρχουν και προκριματικοί αγώνες Παρασκευή πρωί και Σάββατο πρωί. Οπότε θα ξεκινάμε από νωρίς, από το πρωί, από τις 9.30 μέχρι τις 10 το βράδυ και τις 2 μέρες, με πλήρες πρόγραμμα, με πάνω από 700 αθλητές που θα γεμίσουν και θα δώσουν ζωή σε αυτό το καταπληκτικό στάδιο το οποίο έχουμε δημιουργήσει. Αυτό, πάνω από 700 αθλητές λοιπόν, κύριε Μποσμπότη, έτσι. Αυτό σημαίνει αρκετά πράγματα. Ο αθλητικός τουρισμός πλέον είναι γεγονός, έτσι, στο Δήμο Παγκαίου. Ακριβώς. Πέρα από τον τουρισμό όμως, και τα διαπιστευτήριά μας έχουν δοθεί να σας πω ότι εκτός από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σε αυτές τις ηλικίες γίνεται σε 5 ομίλους, μόνο να αναφέρουμε σε ποιες πόλεις θα γίνουν, και εκεί μέσα πλασάρεται η Ελευθερούπολη, είναι τιμή για μας. Έτσι. Ναι, ο ένας όμιλος λοιπόν θα γίνει στην Θεσσαλονίκη, δύο όμιλοι θα γίνουν στην Αθήνα στις εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά και ένας όμιλος θα γίνει στην Πάτρα. Μεταξύ λοιπόν Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πάτρας ξεπροβάλλει και η Ελευθερούπολη, δίνει τα διαπιστευτήριά της και η Ελευθερούπολη φιλοξενεί το πρώτο όμιλο με αθλητές από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, από την Κεντρική Μακεδονία και φέτος το ευχάριστο είναι ότι έχουμε. Θα φιλοξενήσουμε και τους αθλητές των σωματείων της Λίμνου. Η Λίμνος σαν νησί τα προηγούμενα χρόνια φιλοξενείται σε έναν από τους ομίλους των Αθηνών στον Άγιο Κοσμά. Οι ίδιοι όμως οι σύλλογοι της Λίμνου μόνοι τους προσήλθαν στο ΣΕΓΑΣ με αίτημά τους, επέλεξαν και ζήτησαν να αγωνιστούν στον όμιλο της Ελευθερούπολης και αυτό σημαίνει πολλά. Και σηματοδοτεί πολλά και σε άλλα επίπεδα πέραν του αθλητικού, έτσι, και σε κοινωνικό και σε οικονομικό επίπεδο, δείχνοντας μας ότι η Λίμνος θέλει και μπορεί να εξυπηρετείται πιο εύκολα από τον νομό Καβάλας. Τον νομό Καβάλας. Πολύ σωστά το επισημαίνετε αυτό, όντως, κύριε Μποσμπότη. Πάντως, θα έχουμε γενικότερα πάρα πολύ κόσμο και αθλητικό, φυσικά, τώρα αθλητικό το δρόμενο το οποίο θα ξεκινήσει και θα, όπως και όπως πλέον έχει γίνει θεσμός, θα καθιερωθεί σαν θεσμός, να το τονίσουμε αυτό για την επιλογή της Ελευθερούπολης. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πάρα πολύ ωραία διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί 1 και 2 Ιουλίου, όπως πολύ σωστά και εσείς επισημάνατε και τονίσατε. Και μένει φυσικά να το δούμε στην πράξη τώρα, στο Στίβο, στους αγώνες δηλαδή, και να ευχηθούμε και καλή επιτυχία εννοείται σε όλους τους αθλητές. Θα έχουμε όμως και ξεχωριστές εμφανίσεις. Θα είναι και ο κ. Μελισσανίδης από ό,τι διαβάσαμε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι μια άλλη εκδήλωση. Ναι. Ας κλείσουμε μετά του Στίβου, όπου σαφώς θα έχουμε πάλι υψηλές παρουσίες. Θα είναι ο κύριος Γκατσιούδης, ο παγκόσμιος πρωταθλητής, πάλι θα μας επισκεφθεί για άλλη μια φορά. Ναι. Ευελπιστούμε και σε άλλες μεγάλες επισκέψεις, ίσως και πάλι του Προέδρου της κυρίας Σακοράφα, όπως πέρσι, ή του Αντιπροέδρου του κυρίου Κεντέρη. Θα δούμε, το πρόγραμμα διαμορφώνεται. Από εκεί και πέρα, την επόμενη Τετάρτη, η Αθλητική Γυμναστική Ακαδημία Ελευθερούπολης, ένας φορέας που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια από μια παλιά πρωταθλήτρια της ελληνικής γυμναστικής, της Κατερίνης της Μαμούτη, η οποία η κυρία Μαμούτη ήταν στην καταπληκτική εκείνη ομάδα που το 1996, στη γυναικεία ομάδα,
που το 1996 στην Ατλάντα κατέλαβε την 11η θέση, που ήταν ένα κοσμοϊστορικό γεγονός για την γυμναστική της χώρας εκείνη την εποχή. Σε εκείνη λοιπόν την Ολυμπιάδα και ο Ιωάννης ο Μελισσανίδης έφερε το πρώτο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στις ασκήσεις εδάφους για την ελληνική γυμναστική. Έτσι λοιπόν, η Αθλητική Γυμναστική Ακαδημία της κυρίας Μαμούτη θα παρουσιάσει τη δουλειά της την Τετάρτη στις 29 του μηνός στο κλειστό γυμναστήριο της Ελευθερούπολης, που με μεγάλη χαρά ο Δήμος Παχιώτου του παραχώρησε, και θα είναι επίσημος καλεσμένος ο Ιωάννης Μελισσανίδης, όπου με ανοιχτές αγκάλες όλος ο αθλητικός κόσμος του Δήμου Παγκαίου θα υποδεχτεί αυτόν τον μεγάλο Έλληνα αθλητή, και ο Δήμαρχος Παγκαίου στα πλαίσια αυτής της εκδήλωσης θα τιμήσει τον χρυσό Ολυμπιονίκη της Ολυμπιάδας της Ατλάντα. Έτσι, έτσι, σωστά. Οπότε μια ξεχωριστή, πάλι αθλητική βέβαια, εκδήλωση, διοργάνωση, κύριε Μποσμπότη, έτσι, η οποία έτσι, πάλι στο Δήμο Παγκαίου. Ναι. Όπως θα έχουμε τόσο ενημερών και άλλα όμορφα περιστατικά, θα έχουμε ένα κάμπο που θα εμφανιστεί ο παλιός μπασκεπολίστας του Ηρακλή, ο Ίγκραμ, για όσους παλιότερους τον θυμούνται, με τον κύριο Αλεξανδρή. Γενικά η Ελευθερούπολη και ο Δήμος Παγκαίου στον αθλητικό τομέα βλέπετε ότι κάνει συνεχή άλματα. Ο Δήμαρχος Παγκαίου, ο Φίλιππος Αναστασιάδης, εμείς οι συνεργάτες του είμαστε συνυφασμένοι με τον αθλητισμό, αγαπάμε τον αθλητισμό και πιστεύουμε ότι τα νέα παιδιά πρέπει να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να δημιουργούμε εγκαταστάσεις, να δημιουργούμε γήπεδα που να θέλουν να έλκουν τους αθλητές και να τους κρατάμε μέσα στα γήπεδα. Έτσι, πολύ σωστά. Κύριε Μποσμπότη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε και καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ και να πούμε ότι και το κανάλι σας, το ένα τσάνελ, θα συμβάλλει και αυτό στην μεγάλη επιτυχία του αγώνα, μεταδίδοντας ένα μεγάλο κομμάτι των αγώνων. Αγώνες οι οποίοι θα μεταδοθούν σε όλη την Ελλάδα μέσω του καναλιού, μέσω του YouTube, από το κανάλι που έχει ο Δήμος Παγκαίου, με την δική σας συμβολή και συμμετοχή, και σε αυτό να σας ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Μποσμπότη. Εννοείται πάντα όσο μπορούμε να βοηθήσουμε σε αθλητικές φυσικά διοργανώσεις και όχι μόνο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλό απόγευμα. Καλό σας απόγευμα. Λοιπόν, τώρα, παραμένουμε λίγο στις αθλητικές ειδήσεις, Δημήτρη. Πάμε λίγο να δούμε το ρεπορτάζ με τον ΑΟΚ. Διότι έχουμε εξελίξεις εκεί. Μέσα σε μία μέρα είχαμε 200 εγγραφές για τα κάρτες διαρκείας, τις εισιτήρια διαρκείας. Είναι κάτι το οποίο και εμείς εδώ πέρα το τονίσαμε, το είπαμε δηλαδή, ότι πρέπει να υπάρξει αυτή η κινητικότητα από πλευράς των πολιτών, ασχέτως που θα αγωνίζεται η ομάδα στην επόμενη αγωνιστική περίοδο. Είδαμε ότι πραγματικά πάρα πολλοί καβαλιώτες, ήδη από την πρώτη στιγμή, συγκεντρώστηκαν ήδη 200 και σίγουρα τώρα έχουν αυξηθεί παραπάνω οι αιτήσεις του ενδιαφέροντος για τις κάρτες διαρκείας. Επαναλαμβάνω, δεν χρειάζεται να πληρώσετε κατευθείαν αυτές τις κάρτες διαρκείας. Μπορείτε απλά να τις πληρώσετε μετέπειτα, να πληρώσετε ένα ποσό πρώτα ή όπως εσείς επιθυμείτε. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο μετέφερε και ο Αλεξάνδρ Χατιντάτζη και φυσικά η ΠΑΕ ΑΟΚ Καβάλα. Τώρα, σε οποιαδήποτε αγωνιστική κατηγορία και αν αγωνιστεί το καραβάκι, βλέπουμε ότι υπάρχει το ενδιαφέρον από πλευράς των φιλάθλων. Για να δούμε λίγο το ρεπορτάζ. Η ΠΑΕ ΑΟΚ Καβάλα 1965 έκανε γνωστό πως μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες οι εγγραφές ενδιαφέροντος για τις κάρτες διαρκείας έφτασαν τις 200. Η διαδικασία της εγγραφής γίνεται χωρίς καμία χρέωση, ενώ το κόστος της κάρτας διαρκείας που θα κληθεί να πληρώσει ο εγγραφόμενος είναι στα 70 ευρώ, ενώ εάν ξεπεραστεί ο αριθμός των 3.000 καρτών διαρκείας, τότε η τιμή της κάρτας διπλασιάζεται. Σε νέο μήνυμα προς τον φίλαθλο κόσμο της Καβάλας προχώρησε ο μεγαλομέτοχος επιχειρηματίας Αλεξάνδρ Χατιντάτζη, επισημένοντας ότι πρέπει να δεσμευτούμε 120% προς τον ΑΟΚ. Όπως τόνισε ο ίδιος, εξακολουθώ να πιστεύω ότι υπάρχουν 90% πιθανότητες να μείνει η ομάδα μας στη Super League 2. Ανεξάρτητα από αυτό το αποτέλεσμα, στόχος μας θα είναι να δημιουργήσουμε την καλύτερη δυνατή ομάδα για την κατάκτηση πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής. Έχω δώσει στους προπονητές μας και στα μέλη της ομάδας μας τη δυνατότητα να υπογράψουν και να φέρουν στην Καβάλα 18 κορυφαίους Έλληνες ποδοσφαιριστές που μπορούν να πρωταγωνιστούν τόσο στη ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία όσο και στη Super League 2. Στόχος μας είναι να υπογράψουμε τους ποδοσφαιριστές πριν από τις 15 Ιουλίου και η προετοιμασία θα ξεκινήσει 1η Αυγούστου. Αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες κάθε μέρα που περνάει ώστε η Καβάλα να βρίσκεται στη Super League 2 αυξάνονται. Αυτή τη στιγμή, χωρίς να θέλω να τις ονοματίσω τις ομάδες για να μην δημιουργηθούν παρεξηγήσεις, υπάρχουν χωρίς καμία υπερβολή 6 ομάδες στη Super League 2, οι οποίες αυτή τη στιγμή τους είναι στον αέρα. Δεν θα πω ποιες και τι, όποιος φίλαθλος μπορεί να ψάξει και θέλει να ψάξει μπορεί να τις βρει.
Πρόκειται για 6 συλλόγους που πιθανόν θα αφήσουν 6 κενά πίσω τους. Αυτά τα 6 κενά λοιπόν, τα πιθανά 6 κενά, αρχικά θα κληθούν να καλύψουν οι ομάδες οι οποίες δεν προβιβάστηκαν από τα play-off της ΓΑΜΑ Εθνικής. Μάλιστα. Και στη συνέχεια, αν καλυφθούν και από τις 3 ομάδες οι οποίες βρουν τον τρόπο να συμμετάσχουν στο οικονομικά απαιτητικό πρωτάθλημα της Super League 2, τότε θα μείνουν και τα υπόλοιπα πιθανά κενά τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν κάπως. Τώρα, αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο όπλο που έχει η Καβάλα στα χέρια της είναι η οικονομική σταθερότητα. Δηλαδή, εάν κληθεί να συμμετάσχει σε αυτό το απαιτητικό πρωτάθλημα όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα, η Καβάλα έχει τη δύναμη να δηλώσει παρούσα και να εξασφαλίσει νομικά και οικονομικά την συμμετοχή της στη Super League 2 της επόμενης σεζόν. Μάλιστα. Απλά, αυτή τη στιγμή, είναι θέμα χρόνου να ξεκαθαρίσει ποιες από αυτές τις 6 ομάδες οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα θα μπορέσει να λύσει τα θέματά της και να μπει τελικά στην Super League 2 ή αν τελικά και οι 6 πάρουν το δρόμο για την ΓΑΜΑ Εθνική. Λοιπόν, είχαμε αυτήν λοιπόν την είδηση. Να πούμε ότι υπάρχει και μια είδηση ότι δεν φαίνεται πως η ομάδα της Καβάλας έχει πάρει άδεια για την αγωνιστική της κατάσταση ουσιαστικά για να συμμετέχει στη Super League 2. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια κάτι, διότι υπάρχουν ομάδες, όπως είπε και ο Νάκης, ο Κομνηνός τώρα ο συνάδελφος, ότι που δεν μπορούν ενδεχομένως οικονομικά να ανταπεξέλθουν. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αν και εφόσον δεν μπορούν αυτές οι ομάδες να αγωνιστούν στη Super League 2. Ίσως υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες ανέβουν από τη ΓΑΜΑ Εθνική προς την Super League 2 έπειτα. Θα το δούμε αυτό βέβαια. Μέχρι και τέλος του καλοκαιριού σίγουρα θα υπάρχουν εξελίξεις. Αυτό είναι μέσα στην γνωστό. Αυτό που είπε ο Αλεξάνδρε Χατζηδάτζη είναι πως χτίζει ένα κορμό ομάδας η οποία μπορεί να ανταπεξέλθει ενδεχομένως και στη Super League 2. Ενώ αποχώρησε, να πούμε, ο Σέρβος, ο Μπόγκταν Σταμέκοβιτς, ανακοινώθηκε από τον Βόλο. Αθλητικό ρεπορτάζ. Κάνουμε και λίγο αθλητικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, τώρα πάμε, περνάμε και πάλι στις ειδήσεις τοπικές. Να πούμε ότι είχαμε και πάλι την επανέναρξη των εργασιών στο κεντρικό λιμάνι της Καβάλας Απόστολος Παύλος. Αυτό ξεκαθάρισε ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας σε δηλώσεις του κ. Αλέξης Πολίτης. Παρά τις αντικσότητες που υπάρχουν με την αύξηση των δομικών υλικών και τις ανατιμήσεις οι οποίες υπάρχουν, βλέπουμε ότι και πάλι οι εργασίες ξεκίνησαν. Υπάρχουν και τα πλάνα, να δούμε και το ρεπορτάζ για να ακούσουμε. Πάμε. Ξεκίνησαν και πάλι προλίγων ημερών οι εργασίες στο κεντρικό λιμάνι της Καβάλας. Όπως κάνει γνωστό στην κάμερα του ένα τσάνελ ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, κ. Αλέξης Πολίτης, οι εργασίες είχαν σταματήσει εδώ και αρκετούς μήνες λόγω οικονομικών προβλημάτων και πλέον τα προβλήματα λύθηκαν με αποτέλεσμα ο εργολάβος να ξαναεπιστρέψει στο λιμάνι και να συνεχίσει τις εργασίες. Είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι λόγω της ενεργειακής κρίσης και όλες τις ανατιμήσεις που έχουν έλαβει η χώρα το τελευταίο διάστημα, οι οποίες είναι σημαντικές και έχουν καθυλώσει την παγκόσμια οικονομία, υπήρξε πρόβλημα με τις εργολαβίες γενικότερα, το οποίο πρέπει να λυθεί και νομίζω ότι θα λυθεί με κεντρική λύση ευρωπαϊκή και εθνική, δηλαδή και από την κεντρική κυβέρνηση. Ωστόσο, εμείς επιλύσαμε προβλήματα χρηματοδότησης που υπήρξαν με τον εργολάβο, ο οποίος επιχειρεί στο κεντρικό μας λιμάνι, και είμαστε στη χαρούμενη και στην ευχάριστη, αν θέλετε, θέση να σας πούμε ότι ξεκινήσαμε όντως ξανά δυναμικά. Η σκυροδέτηση λαμβάνει χώρα τις τελευταίες 2 μέρες, αυτές οι εργασίες σκυροδέτησης και αποκατάστασης των ΙΤΑΜΗ του κεντρικού λιμανιού. Νομίζω ότι θα προχωρήσουμε κι άλλο. Είμαστε σε επαφή με τις υπηρεσίες, παρακολουθούμε το έργο και όποιες αβαρίες προκύψουν, που ελπίζω να μην προκύψουν στο μέλλον, αν και με την αβεβαιότητα των καιρών, ποτέ δεν μιλες ποτέ και ποτέ να μην είσαι σίγουρος για τίποτα. Ωστόσο, εμείς παρακολουθούμε το όποιο πρόβλημα προκύπτει και το επιλύουμε με την πιο δυνατή, αν θέλετε, την πιο μεγάλη ταχύτητα που μπορούμε. Από εκεί και έπειτα, δεν είναι μόνο αυτό το έργο, είναι πολλά έργα στα οποία πρέπει να δοθεί λύση, γιατί γνωρίζετε και εσείς ότι οι ανάδοχοι των διαφόρων έργων λόγω των ανατιμήσεων αδυνατούν πολλές φορές να επιχειρήσουν και να εκτελέσουν τα έργα, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να είναι ιδιαίτερα οξύ και είναι ένα πρόβλημα που αφορά όλες τις περιφέρειες, όλη την Ελλάδα, για να μην πω όλη την Ευρώπη, όλο τον κόσμο. Ελπίζω σύντομα ο πόλεμος να τελειώσει, γιατί μας έχει ουσιαστικά καθυλώσει. Έχει καθυλώσει όχι μόνο τα δημόσια, έχει καθυλώσει την οικονομία, έχει καθυλώσει και έχει δυσκολέψει πάρα πολύ τους πολίτες. Είναι ένα φαινόμενο των καιρών. Οι απανωτές κρίσεις δεν μας έφταναν και είχαμε και άλλη μία, η οποία ήρθε ως κερασάκι στην τούρτα. Ωστόσο, ξαναλέω, μιας και μιλάμε για το λιμάνι μας, οι διαδικασίες και όλες
οι επιχειρησιακές δράσεις του εργολάβου έχουν ξεκινήσει δυναμικά και ελπίζω και το ξαναλέω, το εύχομαι να μην υπάρξουν άλλες αβαρίες στο μέλλον και να συνεχίσουμε το έργο απρόσκοπτα και να, μέχρι αυτό να ολοκληρωθεί. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για τις εργασίες ή δεν γνωρίζουμε κάτι? Κοιτάξτε, καλό είναι να μην μιλάμε για χρονοδιαγράμματα, γιατί βλέπετε ότι τη μία μέρα λέμε κάτι και η ίδια η πραγματικότητα το διαψεύδει. Οπότε, μέρα με τη μέρα, παρακολουθούμε τις εξελίξεις όλων των έργων, όχι μόνο αυτού. Και αν χρειαστεί, επανεβαίνουμε ουσιαστικά, θέλω να πιστεύω. Λοιπόν, είδαμε και το σχετικό ρεπορτάζ και με τις δηλώσεις τις οποίες έκανε στο Ένα Τσάνα και στην Τζούλια Βασιλείου για τις εργασίες επανέναρξης των εργασιών, δηλαδή στο λιμάνι, ο αντιπεριφερειακός Καβάλας, ο κ. Αλέξης Πολίτης. Τώρα θα κλείσουμε την εκπομπή με συμβουλές. Γιατί μπορεί τώρα η αλήθεια είναι να έχουμε μια στάθεια του καιρού, αλλά από Δευτέρα πάλι, από Σαββατοκύριακο ενδεχομένως, που θα έχουμε πάλι αρκετά αυξημένες θερμοκρασίες, πρέπει να προσέχουμε και να έχουμε τα μάτια μας 14 για πιθανότητα και ύπαρξη πυρκαγιάς. Έτσι λοιπόν, θα ακούσουμε τις συμβουλές του Διοικητής Προστατικής Υπηρεσίας Καβάλας, του κ. Κυριάκου Μανδρανή, και θα κλείσουμε με αυτό το θέμα την εκπομπή. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε και σήμερα εδώ μαζί μου, όπως και κάθε μεσημέρι, 2.30 με 4.30. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, εδώ όπως πάντα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ακολουθεί το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Ένα Channel με την Τζούλια Βασιλείου. Καλή συνέχεια σε όλους. Θα τα πούμε εννοείται αύριο, 2.30 ώρα. Να δούμε το ρεπορτάζ. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης Χρήστος Μέτιος υπέγραψε την καθιερωμένη και απαραίτητη απόφαση απαγόρευσης κίνησης πολιτών στα δάση του νομού Καβάλας αλλά και σε όλη την περιφέρεια στην περίπτωση που ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι μεγάλος. Έτσι είμαστε από 1η Μαΐου που αρχίζει η αντιπυρική περίοδος. Και όσο προχωράει εντείνονται οι περιπολίες και ανάλογα βέβαια με το στάδιο επικινδυνότητας, έτσι. Ναι. Προς το παρόν βρισκόμαστε σε μια ύφεση όσον αφορά την επικινδυνότητα ακόμα λόγω και των προηγηθήσεων βροχών. Και από ό,τι δείχνουν και τα μοντέλα θα έχουμε και στο επόμενο 24ωρο πάλι βροχές, οπότε αυτό είναι ευνοϊκό για την περιοχή μας. Η απόφαση του κυρίου Περιφερειάρχη αφορά στο σύνολό του την αντιπυρική περίοδο, περίπτωση δηλαδή που θα έχουμε 4 και 5 και δυνητικά για το δίκαιο κοινότητας 3. Ορίστηκαν οι περιοχές στις οποίες θα απαγορεύεται η κυκλοφορία και οι περιοχές στις οποίες θα γίνεται έλεγχος των εισερχομένων. Αυτό ίσχυε και τα προηγούμενα χρόνια, δεν αλλάζει κάτι. Ναι. Προκειμένου να προλάβουμε, είναι προληπτικό μέτρο για την αποφυγή εκδήλωση πυρκαγιάς στις πολύ επικίνδυνες ημέρες του καλοκαιριού. Σωστά. Γενικότερα είμαστε σε καλό στάδιο μια πρόσθετη συνοφιλία που είχαμε, κύριε Διοικητά, και με τους δασικούς δρόμους. Δηλαδή υπάρχει αυτή η μέρημνα. Σαφέστατα. Αυτή τη στιγμή, ειδικά στο περιαστικό δάσος Καβάλας, βρίσκονται συνεργεία καθαρισμού προκειμένου για τον υπόροφο του περιαστικού δάσους, καθώς και για τη συντήρηση των δρόμων και των αντιπυρικών ζωνών στην κορυφογραμμή στην περιοχή Εθνικής Υπηρεσίας Καβάλας και όχι μόνο αργότερα. Αξίζει να σημειωθεί πως ο διοικητής Προσβεστικής Υπηρεσίας Καβάλας, Κυριάκος Μανδρανής, σε δηλώσεις του στο Ένα Channel αναφέρθηκε και στο σοβαρό θέμα έλλειψης προσωπικού. Ήρθε το μεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ από την υπηρεσία μας, συνοδεία και της τοπικής βουλευτού της κυρίας Ελευθεριάδου. Παρόντες ήταν οι πρόσωποι των σωματείων των πυροσβεστών. Ναι. Ήταν και το προσωπικό που εργάζεται εκείνη τη στιγμή. Αυτά που είπαμε στον κύριο Σπίρτη είναι πάγιες και διαρκές ανάγκες του προεδρικού σώματος. Είναι εις πάση γνωστό το έλλειμμα 3.500 πυροσβεστών. Ναι. Από εκεί και πέρα γνωρίζετε ότι, και το έχω πει και σε προηγούμενες συνεδρίες, η προσπάθεια και η ετοιμότητα του περιοδικού σώματος, ειδικά στην περιοχή της Καβάλας, είναι πάνω σε υπερεργασία των συναδέλφων και με προσωπικό κόστος όσον αφορά ρεπό, άδειες, ειδικά στις επικίνδυνες ημέρες, έτσι. Ναι. Υπάρχει σοβαρό θέμα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Ένα ακόμη εξίσου σημαντικό θέμα που έθεσε ο κύριος Μανδρανής είναι και η μεταφορά προσωπικού από τη Βόρειο Ελλάδα στη Νότιο Ελλάδα για επιφυλακή. Από την Παρασκευή ξεκινάμε να στέλνουμε από τον νομό Καβάλας δύο άτομα
κάθε 10 μέρες θα στελεχώνουν περιφωνικό στην περιοχή, νομίζω, της Αττικής, όπου ζητηθεί εκεί πέρα. Μάλιστα. Αυτό είναι για να είναι σε επιφυλακή, γιατί είδαμε τι έγινε, να πούμε, πέρσι, έτσι, και για τη φωτιά, τη μεγάλη φωτιά που είχαμε και στην Βαρυπόπη και στην Εύβοια. Αλλά εάν υπάρχει κάποια μεγάλη φωτιά εδώ, τι θα γίνει, κύριε Δικητά? Είμαστε έτοιμοι? Χτυπάμε ξύλο, βέβαια, και το απευχόμαστε αυτό. Εδώ θα πέσουμε με τις δυνάμεις τόσο της υπηρεσίας όσο και των όμορων υπηρεσιών. Και θα προσπαθήσουμε για να καταδώσουμε τη φωτιά όσο το δυνατόν. Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και τις ικανότητες μας και την ετοιμότητά μας. Αλλά εσείς μόνος σας είπατε αν γίνει κάτι εδώ τι θα γίνει. Αυτά ας τα βλέπουν και οι τοπικοί.